Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι αντιθέσεις και ο απόψινός συνομιλητής μας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Θα έλεγα ότι ταυτόχρονα είναι μια εξαιρετική τιμή για τις αντιθέσεις και την Greek TV να τον φιλοξενούν εδώ στο κεντρικό στούντιο, καθώς είναι ένας άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο, κυρίως όμως ένας πραγματικός διανοούμενος. Και κατά τη γνώμη μου, διανοούμενος είναι αυτός που δρά και κινείται μέσα στην κοινωνία, στη ζωή, διατυπώνει τις απόψεις του κόντρα στο ρεύμα των καιρών, περίπου λειτουργεί ως αλογόμυγα στο σώμα της κοινωνίας των ανθρώπων ή ως φύκα κεντρίζοντάς τη, αλλά ταυτοχρόνως είναι και μία μέλισσα δημιουργώντας. Η τίτλη του άπειρη. Ο ίδιος επιλέγει απλά τον τίτλο του καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά από τον λόγο του και τα χέρια του έχουν περάσει φουρνιές και φουρνιές επιστημόνων, μηχανικών. Είναι από τους βασικούς υπευθύνους για το οικιστικό χάλι της χώρας. Όχι βέβαια. Είναι από τους βασικούς υπευθύνους της περιγραφής αυτής της κατάστασης, αυτής της ασχήμιας, που εμπολής έχει το δικό της μερτικό στην κρίση. Είναι ο κύριος Θεοδόσης Τάσιος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στην Greek TV, στην Κρήτη. Και κύριε καθηγητά, θέλω να ξεκινήσω ακριβώς το πνεύμα των ημερών, αν θέλετε, 2 χρόνων τώρα. Λέμε για μια κρίση στη χώρα, μια κρίση που η ταμπέλα της είναι οικονομική κρίση. Κρίση χρέους, πρόβλημα επιβίωσης χώρας, χρεοκοπίας ή μη χρεοκοπίας. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που τουλάχιστον 3 δεκαετίες, να μην πω περισσότερο, περιγράφεται την κρίση ως ένα πολυεπίπεδο μόρφωμα. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε την αίσθηση ότι απλά επικυρώνεται με την οικονομική κρίση ό,τι περιγράφεται 3 δεκαετίες ή αν είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Αν καταλαβαίνω καλά, υπενήσεστε τις απόψεις μου που δεν είναι μόνο δικές μου. Υπάρχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες Έλληνες που τις υποστήριζαν όλες αυτές τις δεκαετίες, ότι επειδή ο γυαλός δεν είναι στραβός, εμείς μάλλον στραβά αρμενίζαμε και αυτό αποδεικνυόταν όχι απλώς με τη μέση εμπειρία του Έλληνος που έλεγε Έλληνες είμαστε ρε παιδάκι μου, αλλά και με αντικειμενικούς δείκτες που δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τους θυμίσουμε αυτή τώρα. Πράγματι λοιπόν, αν είναι έτσι, τότε υπεστήριζα και υπάρχει και μια επιφυλίδα στο Βήμα με ημερομηνία 25 Μαρτίου 1990, που αφορά το αντικείμενο του τριπλασιασμού του δημοσίου χρέους. Τότε, αλλά ήταν μικρά τα νούμερα και δεν ακουγόταν εύκολα. Αυτή ήταν η επιφυλίδα τότε. Λέω λοιπόν, αναμένεται και εικάζω ότι αυτό υπενήσεστε, ότι αυτή η κρίση που περνάμε τώρα δεν είναι παρά μόνο κατά τα φαινόμενα κρίση οικονομική. Στην πραγματικότητα είναι μια συσσωρευμένη, ηθολογική, δηλαδή πολιτική κρίση. Ώστε από αυτή την άποψη, αν καλά κατάλαβα τη σκέψη σας, θα ήμουν έτοιμος να συζητήσουμε αυτή την πλευρά, γιατί μάλλον για να θυμηθούμε το υπερβολικό εντομολογικό παράδειγμά σας με τις σφίχες και τις αλογόμυγες, καημένες, ότι δεν είναι η κυριαρχούσα άποψη. Η κυριαρχούσα άποψη είναι ότι ξαφνικά οι ξένοι που μας μισούν, το κεφάλαιο φυσικά που είναι μια εύκολη ερμηνεία για τα πάντα, οι συγκυρίες και τα λοιπά και η καμένη Ελλάδα βασανίζεται, που εμπολής είναι και έτσι. Αλλά δυστυχώς για μας η διάγνωση που απαιτείται είναι μια αυτοδιάγνωση και δεν είναι ευχάριστη. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν εφημερίδες όπου νέοι άνθρωποι
δηλώνουν ότι βαρεθήκαν να ακούνε ότι άξερετε φταίμε κι εμείς. Το βαρέθηκαν ήδη και το ακούν μόνο 2 χρόνια. Σκέψουν να τ' άκουγαν 30 χρόνια, απλώς δεν θα χρειάζονταν. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Είναι κρίση συστημική και είναι ταυτόχρονα αυτή η κρίση, κατά τη γνώμη σας, μια χρυσή ευκαιρία ενδοσκόπησης αυτοκριτικής. Και τρίτο ερώτημα, και τα 3 μαζί. Πόσο έτοιμοι, δοκιμασμένοι, παιδευμένοι είμαστε στην αυτοκριτική? Γιατί μπορεί να τη χρησιμοποιούμε σε τίτλο, κάνω την αυτοκριτική μου, αν έχει βάθος, αν έχει ουσία. Είναι 3 διαφορετικά ερωτήματα που κατατείνουν όμως το να δούμε αυτή τη στιγμή αν η κρίση είναι μία ευκαιρία. Ουσιαστικώς, υποθέτω, συγχωρήστε με και Σαχίνη, συγγνώμη, υποθέτω ότι τα ερωτήματά σας είναι ρητορικώς, άλλοι λένε τα ένα είναι το ερώτημα, αλλά πρέπει να ξεκινήσει κανείς στο να προσπαθήσει να πείσει, γιατί δεν είναι εύκολο, ότι όντως χρειάζεται μια αυτοκριτική, επειδή όντως η κρίση προήλθε από δική μας υπετιότητα κυρίως. Αυτό απομένει προς απόδειξη. Και δεν είναι εύκολο, ακόμα και σε ωραίες εκπομπές σαν αυτές που συνηθίζετε εδώ, έχω παρακολουθήσει μερικές δικές σας, δεν είναι εύκολο να ο λόγος να είναι πλήρως αποδεικτικός, με τους αριθμούς, με τα δεδομένα, με τις σκέψεις αλληλουχίας μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος. Αλλά όσο μπορούμε πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, mm-hmm. και αν τυχόν σε ένα βαθμό μερικοί ακροτές πείθονται ότι ναι, φταίμε εμείς ή φταίμε και εμείς, το ότι οι άλλοι φταίνε αυτό είναι δεδομένο. Το ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό φταίμε εμείς, έτσι ώστε η διάγνωση να είναι εύκολη, η θεραπεία να είναι εύκολη, γιατί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εάν υποθέσουμε όμως ότι είναι έτσι, και αν αυτή είναι η κρατούσα διάγνωση, τότε είναι προφανές ότι χρειάζεται αυτοκριτική. Δεν είναι καμιά μορφή γιαπωνέζικο, όπως το λένε, χαρακίρι. Είναι απλώς η καλή θεραπεία θέλει καλή διάγνωση. Και αν η διάγνωση είναι αυτή, τότε πρέπει να την καταλάβουμε καλά και στο βαθμό που ο καθένας φταίει και όλοι μαζί συνιστούμε το σύστημα, γιατί χρησιμοποιήσατε τον όρο σύστημα, ο οποίος όρος έχει πολύ χρησιμοποιηθεί, έχει καταντήσει μια κουρέλο. Δεν ξέρουμε. Εδώ ρωτάς το φίλο, εγώ δεν οδηγώ πια και έχω πολλούς φίλους οδηγούς ταξί, που λένε, α, κοιτάξτε, φταίει το σύστημα. Και μετά το σύστημα σε λίγο το αποδεικνύει ότι είναι ο σύλλογός του, παραδείγματος χάρη, ο οποίος δεν έχει τα σωστά αιτήματα. Ή φταίει το σύστημα και εννοούν μόνο τους πολιτικούς. Ή φταίει το σύστημα και εννοούν τους εφοριακούς. Και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν και αυτό το πρόβλημα. Και το τρίτο είναι ότι αν πράγματι εντοπίσουμε φταίμε και πώς και ποιο είναι όλο το σύστημα εντός του οποίου κινούμεθα και των επιμέρους ευθύνες, τότε θα έρθει η ώρα να λέμε και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αναιρέσουμε ένα μέρος από τα φτεξίματά μας και σε ποιο χρονικό ορίζοντα και με ποιο κόστος. Γιατί να κρύψουμε τον άσωπτο μανίκι, δυστυχώς και σε εκείνη ξέρουμε ότι το μεγάλο κόστος δεν θα διανεμηθεί δικαίως επί του συνόλου αυτών που έπτεξαν, διότι αυτοί που έφταξαν κυρίως έχουν πεθάνει κιόλας. Φάγαν ή πιάνε με τα δανεικά, τα βατζίτες της μέλουσας γενιάς που θα τα πληρώσει και τα πληρώνει, μόνο που δεν ξέρει ότι τα φάει άλλος πριν, λέω. Πώς θα μοιραστεί με τρόπο άδικο. Θα τα πληρώσουν οι φτωχότεροι και τα πληρώνουν ήδη. Άρα το ερώτημα, το τελικό, θα ήταν και πώς θα κατανείμουμε το κόστος αυτής της αναβάθμισης μετά την αυτοκριτική. Όπως βλέπετε, ήμουν, όπως λέγεται το ανέκδοτο, ένας καλός Εβραίος και σας απήντησα στα ερωτήματά σας με ερωτήματα. Ζητώ συγγνώμη, απλώς με το θάρρος της συζητήσεως, αλλά μπορούμε με την δική σας. Να ρωτήσω λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, θα έλεγα και πιο πεζά εγώ, γιατί εσείς έχετε μια άλλη εξαιρετική ικανότητα στο χειρισμό του λόγου. Θέλω να σας ρωτήσω, το σύστημα είμαστε όλοι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άλλο σε μικρότερο, άλλο σε μεγαλύτερο βαθμό συμβάλλει σε αυτό που λέμε σύστημα. Το ερώτημα είναι όμως, μπορεί μια κοινωνία μετά από 30-40 χρόνια μαθημένη σε ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο απαρτίζει να αντιληφθεί τις ευθύνες της πρώτον και δεύτερον εσείς
δίνεται το ίδιο μερτικό, το ίδιο βάρος ευθυνών σε έναν απλό πολίτη με έναν πολιτικό ή με έναν ταγό. Καλά, είναι προφανές ότι και αυτό το ερώτημα είναι ρητορικό. Ας αρχίσουμε το τελευταίο που είναι πάρα πολύ εύκολο. Μα είναι προφανές. Και μόνο το γεγονός ότι κανένας πολιτικάντης τα τελευταία 30 χρόνια δεν χάραξε μία καμπύλη του, να τη χαράξει στα κομματικά δελτία που μοιράζουν, να τα πει σε όλο αυτό το μπλα μπλα στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα. Ένας. Να χαράξει μία καμπύλη πώς βαίνει το δημόσιο χρέος εν σχέση με την παραγωγικότητα της χώρας. Και να φανεί πώς το δημόσιο χρέος μεγαλώνει, πώς η παραγωγικότητα πέφτει και πώς το βιωτικό μας επίπεδο μεγαλώνει. Προφανώς αυτό θα πει, τα φάγαμε όλοι. Το βιωτικό μας επίπεδο ανέβαινε, η παραγωγικότητά μας εμειώνεται, άρα προφανώς εκαλύπτεται με το δανεικό, άρα προφανώς τα φάγαμε όλοι. Βεβαίως στον ταξιτζή μου του λέω πώς τα φάγε. Μα εγώ δούλευα. Δούλευες. Αλλά σου βαράγαν το τζάμι 4-5 που είχαν πάρει αυξήσεις 40% διότι ήταν μαξιμαλιστές και διότι το κράτος ή ο εργοδότης τους δανειζόταν εύκολα για να τους τα δώσει για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Και αυτοί οι μηχανισμοί δούλεψαν. Το ερώτημα είναι, όπως το θέτεται, τώρα κι αν συνειδητοποιήσουμε αυτόν τον μηχανισμό, ο απλός πολίτης, έστω ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό έζησε υπό αυτές τις συνθήκες ως μεγής του ψεύδους, που να πάρει ευχή. Υπήρχαν άλλοι αρμοδιότεροι για να του αποκαλύψουν το ψεύδος. Δεν υποστηρίζω ότι υπήρχε αναρμοδιότητα του ενεργού πολίτη να καταλάβει. Υπήρχαν δημοσιολογικές δημοσιεύσεις, αναλύσεις που τα λέγανε. Υπήρχαν δημοσιογράφοι, αποφεύγω τη λέξη δημοσιογράφοι, λέω δημοσιολόγοι κυρίως. Καλά το κάνετε. Δημοσιολόγος πρέπει να είστε. Ο δημοσιογράφος έχει πάρει μια άλλη χρειά. Μπορεί να είναι αυτός που ανακοινώνει τα βαθύσια της περιοχής κτλ. Οι δημοσιολόγοι, αυτοί που ασχολούνται με την ανάλυση των φαινομένων σε δημόσια μέσα, οι οποίοι επίσης τα έλεγαν και άλλοι που το απέκρυπταν. Και υπάρχουν και πολιτικοί λαμπροί που τα λέγανε αλλά μόνο στο σπίτι τους ή τα λέγανε μεν αλλά κατόπιν του εγκλήματος που είχε ανακοινωθεί, παραδείγματος χάρη ο τέος πρωθυπουργός μας, ο οποίος ήρθε με όλες τις καλές διαθέσεις και ανεκκίνωνε ότι η κρίση δεν πρόκειται να επηρεάσει αυτή τη χώρα. Πότε? Στο παραπέντε. Και στο κεπέντε, πριν από τις εκλογές, τις οποίες έχασε, ήρθε και είπε ολόκληρη την αλήθεια. Γιατί να μην την πει 4 χρόνια πριν? Μα είναι τόσο προφανή αυτά, κύριε Σαχίνη, ώστε στο ερώτημά σας ποιος έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες, είναι προφανές ότι οι μεγαλύτερες ευθύνες τις έχουν οι πολιτικάντιδες. Μα γιατί το αποκρύπταν από το λαό? Εδώ ξαναγυρίζουμε στην ανακατανομή των ευθυνών, αν μου επιτρέπετε. Γιατί... Βεβαίως. Δηλαδή, το αποκρύπτανε γιατί δεν θα άρεσε στο λαό. Και αν δεν άρεσε στο λαό, ενδέχεται να μην με ξαναψήφιζε. Επομένως, μήπως πρέπει να το πούμε το ψέμα, να ξαναβγούμε και έχει ο Θεός. Έλα που δεν είχε ο Θεός άλλο, ώστε εδώ η μεν καμπύλη κατανομής των ευθυνών είναι εμφανώς έτσι όπως την υπενήσεστε και πάει εκθετικός προς τα πάνω όσο... Η λέξη ταγός δεν είναι πολύ καλή, ξέρω πως τη χρησιμοποιήσατε εντός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών. Ταγός είναι αυτός που, πώς το λένε, έχει καμτσίκι και ευτυχώς τα καμτσίκια κοπήκανε. Εκτός από κάτι καμτσίκια που έχουμε από κάτι φασιστόμουτρα διαφόρων χρωμάτων που βαράνε καμτσίκια τον υπόλοιπο λαό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη λεπτομέρεια. Ώστε, καθώς η ευθύνη πηγαίνει προς τα πάνω εκθετικώς προς αυτούς τους ανθρώπους, ο υπόλοιπος λαός πράγματι έχει μειωμένες ευθύνες, αλλά θα είναι η αρχή σωτηρίας αν δεν απεκδίεται όλων των ευθυνών και αν πούμε ότι παρά τα αυτά δεν μπορούσε ως αγνή παρθένα να αγνοεί το γεγονός ότι όλο και λιγότερο παράγουμε. Ο καθένας το ήξερε, κύριε Σαχίλη. Οι αγρότες το ξέρανε. Παράγανε και δεν πουλάγανε. Ο ταξιτζής το ήξερε ότι είχε αρχίσει ήδη να μην υπάρχει αυτό που λέμε ο καλός πελάτης ο μόνιμος. Η δημοσιογραφία το ήξερε διότι όλες οι εφημερίδες αύξαναν το χρέος τους. Όλοι το μισοξέρανε. Ο δε εργάτης έπρεπε να κάνει άγριες απεργίες για να πάρει αντίστοιχες αυξήσεις τις οποίες όταν του έλεγε ο πολιτικός του πού τα βρήκε το δημόσιο δεν του το κρύβε. Του λέει αυξήσαμε το χρέος.
Ώστε γενικώς κατά μέσον όρο θα έλεγα ότι η παρθενία εμπροκειμένου δεν είναι δικαία περιγραφή της καταστάσεως. Όλοι έχουμε τις ευθύνες. Τώρα, με έστω αυτή την κατανομή, την άνηση κατανομή των ευθυνών, προφανώς, παρόλα αυτά, πράξη σωτηρίας, λυπάμαι που το λέω, είναι να πούμε το ναι, το καταλάβαμε, όλοι φταίξαμε λίγο περισσότερο, να καταλάβουμε κυρίως τον μηχανισμό. Το πόσο φταίξαμε ο καθένας δεν έχει πολύ σημασία. Τον μηχανισμό να τον καταλάβουμε καλά. Όμως κύριε καθηγητά, προσέξτε, δεν είναι λίγο αντιφατικό, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συλλογική κατάσταση που ψηλαφίζουμε την αυτογνωσία. Δεν είναι αντιφατικό να διορθώσει την κατάσταση ένας πολιτικός, μιας και αναφερθήκατε στον πρώην Πρωθυπουργό, θα σας πω για τον νυν Πρωθυπουργό, ο οποίος με βάση αυτά που λέτε προκύπτει ότι δημαγωγικά μας είπε το Σεπτέμβριο, αντιστρόφως ανάλογα δηλαδή από ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, λεφτά υπάρχουν, και δύο χρόνια μετά προσπαθεί να μας πει ο ίδιος άνθρωπος πώς θα σωθεί η κατάσταση, πώς θα σωθεί η χώρα. Δεν είναι λιγάκι αντιφατικό για τον πολίτη? Εσύ πριν δύο χρόνια μου έλεγες ότι λεφτά υπάρχουν. Αυτό ήταν το πρόταγμά σου. Δημαγωγικά, ωραία. Σήμερα πώς θα με πείσεις ότι χρειάζεται να κάνω θυσίες ο ίδιος άνθρωπος? Το περασμένο Σάββατο, στη διάλεξή μου εδώ στο Ηράκλειο για τις μικρές καλές Ελλάδες, ανέφερα τους δύο αυτούς και τους δύο πολιτικούς αρχηγούς ως παράδειγμα διγλωσίας και βραδύτητας για να πλησιάσουμε την σωτήρια αλήθεια, και επομένως έπρεπε και αυτό να το έχω επαναλάβει εδώ. Και ο ένας την έκανε τη λαδιά με την κακή έννοια του όρου, γιατί το λάδι είναι μια πολύτιμη ουσία και ελπίζουμε η Κρήτη να την δει ακόμα ως πολύτιμότερη, και ο άλλος την έκανε προς την ίδια κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της αληθείας. Χωρίς να αναφέρονται στους μηχανισμούς που το προκάλεσαν. Πρώτα πρέπει να δείξει ότι εδώ είναι κατήφορος, δεν είναι ανήφορος, και μετά να δεις πώς διάλογο έγινε ο κατήφορος. Έχετε δίκιο. Φυσικά. Έτσι είναι. Ακόμα χειρότερα για το μέσο πολίτη όταν βλέπει το 80% του πολιτικού κόσμου ουσιαστικώς να ψεύδεται μέσω των επικεφαλής ανθρώπων. Προφανώς. Δεν είναι ακριβές αυτό που είπα, διότι υπάρχει ένα πλήθος πολιτικών και πολιτευομένων που αυτοί λένε την αλήθεια. Αλλά δεν έχουν κρίσιμη μάζα. Ώστε το ερώτημά σας το αναπλάθω, αν μου επιτρέπετε, ο μέσος πολίτης όταν βλέπει αυτή τη διγλωσία στην κορυφή αμφωτέρων των 2-40% πληθυσμού, τι να κάνει? Το επόμενο βήμα βέβαια που θα έλεγε ένας αναλυτής των πολιτικών πραγμάτων, αρμοδιότερος από έναν εραστέχνη όπως είμαι εγώ, θα έλεγε να πάει στο άλλο 20%. Πού να πάει για όπου δεν βλέπω πρόγραμμα? Το άλλο 20% μας λέει να κάνουμε αυτά που κάναμε μέχρι τώρα. Αν δοκιμάστηκαν αυτά. Μεγαλύτερο εργαστήριο της αληθείας από την ιστορία δεν υπάρχει. 30 χρόνια τα δοκιμάσαμε όλα αυτά. Αυξάνουμε τους διορισμούς, μειώνουμε τις φορολογίες, κάνουμε τούτα, κάνουμε τα άλλα, βγαίνουμε στις πλατείες. Τα κάναμε αυτά. Τα κάναμε, αν που λένε στη Στερεά Ελλάδα. Και είδαμε που οδήγησαν. Κατά την ερμηνεία τη δική μου. Ώστε ο μέσος πολίτης πράγματι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη σύγχυση. Μόνο σε σύγχυση ή ήρθε η ώρα άνθρωποι όπως εσείς, που το λέτε βέβαια, διαχρονικά το λέτε, να το επαναδιατυπώσετε και το δικό του, το είπατε προηγουμένως στην καθημερινότητά του, αλλά και πολιτικά θέλω να μου το πείτε, η ευθύνη του πολίτη σε αυτό το σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπου τρεις και πλέον δεκαετίες του λένε τα ίδια πράγματα και επιλέγει τους ίδιους ανθρώπους, το ίδιο πολιτικό σύστημα, αν θέλετε. Δεν είναι μια προβολή τελικά ότι ο πολιτικός είναι ο δικός μου καθρέφτης? Δηλαδή όλα αυτά που περιγράφατε, οι μικρές νοθείες, να το πω έτσι, συνιστούν τελικά μια μεγάλη νοθεία στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ναι ή όχι? Το είπαμε, συμφωνούμε. Και κάπου πρέπει να διαφωνήσουμε σήμερα, γιατί αλλιώς και η εκπομπή πάει στράφη. Λέω, συμφωνούμε ότι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί είπαν ψέματα και οι δύο, ήταν διότι εάν λέγαν την αλήθεια νωρίτερα, κινδύνευαν να μην βγουν νωρίτερα. Τελικώς ο πρώτος δεν βγήκε. Και πιθανολογώ ότι εξαιτίας της αληθείας και ο δεύτερος δεν θα βγει. Άρα βλέπετε ότι το κόστος είναι προφανές. Τι θα πει δεν βγαίνω? Σημαίνει δεν με ψηφίζουν. Τι θα πει δεν με ψηφίζουν? Θα πει δεν αρέσει αυτό που λέω. Γιατί δεν αρέσει αυτό που λέω? Γιατί δεν έχουμε την πολιτική κουλτούρα που έπρεπε να έχουμε
δώσει στο λαό. Πώς να τη δώσεις, ρε παιδιά? Είναι δυνατόν να προέλθει πολιτική κουλτούρα από ένα συσσωρευμένο κομματικό περιβάλλον που δεν είχε τον αέρα που είχαν τα κόμματα στο παρελθόν ή οι πολιτικές λέσχες? Ερχόμαστε τώρα λοιπόν σε μια προβολή του παρελθόντος. Για να πάμε λίγο πίσω να δούμε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Ήταν και αυτό στα εκκρεμή ερωτήματά σας. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει? Θα έπρεπε να έχουμε αποφύγει τον πολιτικό κομφουζιονισμό. Είναι όρος τον οποίο είχα κρεάρει στο επιδικτατορίας βιβλίο μου «Συνιστώσεις της Ελευθερίας». Η αλήθεια είναι ότι βγήκε περί τα τέλη της δικτατορίας, τότε που βεβαιώθηκα ότι δεν κινδύνευα και πολύ, αλλά περιείχε όλες τις διαλέξεις που έκανα τον καιρό της δικτατορίας, η σημαντικότερη των οποίων ήταν στην πρώτη ελευθέρωση εκλεγμένη ηγεσία των Κρητών φοιτητών. Καλά κάνετε και το θυμίζετε αυτό. Λοιπόν, ήταν στο βιβλίο αυτό. Εκεί μέσα είχα κρεάρει και τον όρο πολιτικός κομφουσιονισμός, ο οποίος απειλεί τον ελληνικό λαό εξαιτίας της σημερινής στέρησης της δημοκρατίας. Ότι είναι μια σύγχυση και φυσικά έγινε σύγχυση. Άρα το πρόβλημα, συγγνώμη που διακόπτω τον ρυθμό της σκέψης σας, το πρόβλημα δεν είναι η δημοκρατία ως πολίτευμα, η δημοκρατία ως ένα σύστημα ρύθμισης σχέσεων της κοινωνίας. Είναι ότι στα πλαίσια της δημοκρατίας αναπτύχθηκε ένα κομματικό μοντέλο που στην ουσία έπνιξε τις δημοκρατικές ελευθερίες. Καλά το αντιλαμβάνομαι? Κοιτάξτε, δεν τις έπνιξε, μην υπερβάλλουμε, αλλά έγινε μια μεγάλη στρέβλωση. Δηλαδή, πώς, κύριε Τάσιο μου, μετά το 1974 καταρχήν θα πρέπει να σας θυμίσω ότι αν είχες πιστοποιητικό εθνικοφροσύνης είχες μέλλον, και μετά το 81, αν είχες πιστοποιητικό κλαδικής, είχες πάλι μέλλον. Αυτό ήταν το δίπολο. Το πιάσα. Τώρα το πιάσα. Ναι, ναι. Αλλά δεν είχαμε πλήρη δημοκρατία. Δεν είχαμε πλήρη δημοκρατία. Σωστά. Μέχρι ότου να φύγουν όλες οι σκιές του εμφυλίου, ενός εμφυλίου όπου ήταν ο κύριος μεγάλος πόλεμος που έριξε τη χώρα πίσω, που βλέπετε τώρα, άμα πάμε λίγο πιο πίσω, αφήνω μια μεγάλη παρένθεση, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έχω αυτό το ελάττωμα. Μόλις πάμε λίγο προς τα πίσω, θα δούμε γιατί τον κάναμε εμείς οι ηλίθιοι αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο και δεν τον κάνανε άλλες χώρες, που βρέθηκαν υπό ανάλογες συνθήκες, υπό ανάλογες πιέσεις των εξωτερικών δυνάμεων κτλ. Γιατί ήταν πιο έξυπνη η Ιταλία από εμάς και δεν τον κάνανε τον εμφύλιο. Γιατί τον απέφυγε τελικώς ακόμα και η Ισπανία, που είχε κάνει ένα πρώτο εμφύλιο και δεν έκανε δεύτερο. Το εμφύλιο αυτό, εμφύλιος, οφειλόταν και αυτό σε έναν πολιτικό κομφουζιονισμό, ο οποίος και αυτός οφειλόταν στις προγενέστερες δικτατορίες. Εν πάση όμως περιπτώσει, σωστά θέσατε το 1974, μετά το 1974 τι έγινε? Μια τέλεια δημοκρατία δεν είχαμε. Αλλά επειδή η δημοκρατία ήταν μια διεργασία εν εξελίξη, η οποία αναπτυσσόταν και βιδωνότανε, έπρεπε συνεχώς να εξελίσσεται. Και εξελισσόταν σωστά. Και καλά κάνατε και μνημονεύσατε τη φρικώδη ιστορία του χωροφύλακα. Έτσι, όταν εμπιστεύεσαι το μέλλον της χώρας, για να μην πάμε στα παλαιά ονόματα των άλλων οικογενειών, που εμπιστεύονταν το μέλλον της χώρας χωροφύλακες. Ενίκησε η δημοκρατία και παρεδόθη στα χέρια των χωροφυλάκων. Μην πάμε τόσο πίσω. Όμως, καλά κάνουμε και πάμε λίγο πίσω, γιατί εν μέρη, ξέρετε και σε εκείνη τι κάνουμε. Νομίζω ότι αιτιολογούμε τον πολιτικό κομμουνισμό από τον οποίο έπασχε ο λαός μας και πάσχει ακόμα και μέχρι σήμερα. Υπάρχει λαθρεμπόριο ιδεών πάσης φύσεως που δεν είναι και πολύ δημοκρατικές. Όταν σου λέει ότι εγώ, κύριε, ναι, όλα αυτά που μου λέτε δεν τα ήξερα, και όταν λαμπρή κυρία που έχει μάλιστα και επίθετον σε Άκης, εδήλωνε στο World News την περασμένη εβδομάδα ότι εμείς δεν φάγαμε τίποτα απολύτως. Όλα αυτά τα δάνεια, όσα πήραν οι πολιτικοί δάνεια, τα φάγανε οι ίδιοι. Ξέρουμε πόσο στοιχίζει ένα διαμέρισμα, δύο διαμερίσματα, 100 διαμερίσματα, 1000 διαμερίσματα, 2000 διαμερίσματα, 4 βαπόρια, αλλά τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ είναι προφανές ότι δεν τα φάγανε αυτοί μόνοι τους. Το εδήλωσε στο World News και ήταν πανευτυχής η εν Λονδίνο εκφωνήτρια που άκουσε αυτό το ωραίο νέο από μια λαμπράν ελληνίδα διδάκτορα, ναι, η οποία μάλιστα μιλούσε και άθλια αγγλικά. Αυτή η αντίληψη υπάρχει σε πολλήν κόσμο. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Διότι άμα δεν έχεις καλή διάγνωση δεν θα έχεις και καλή θεραπεία. Επομένως, το ερώτημά σας
ως προς τη δημοκρατία είναι ότι αλίμονό μας. Αν έχουμε το θράσος και τον ντουπέ να ξαναεφεύρουμε ένα άλλο σύστημα, το οποίο να περάσει από τους ίδιους ποταμούς αιμάτων που πέρασε για να φτάσουμε στην κυριολεκτική δημοκρατία. Και μάλιστα, όπως έλεγα πρόσφατα σε μια μεγάλη, νομίζω, σε διάρκεια τουλάχιστον, συνέντευξή μου στον Sky, με τη βοήθεια της σοσιαλδημοκρατίας μετά τον πόλεμο στη Μεσευρώπη, αλίμονό μας, αν τολμήσουμε να ισχυριστούμε ότι θα βρούμε ένα άλλο σύστημα, και αλίμονό μας αν όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα πρόκειται να ροκανίσουν τα θεμέλια της δημοκρατίας. Γιατί ο κίνδυνος υπάρχει. Αυτός είναι, λέτε, ο κίνδυνος σήμερα. Πες, κάτι μένει. Όχι μόνο πες. Ναι, μόνο πες. Και κάνε, σωστά. Κάνε. Μην πείτε τώρα ότι είναι δημοκρατία, να έρχομαι εγώ και να λέω ότι εγώ θα υποστηρίξω το επαγγελματικό συμφέρον 300 ανθρώπων, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου η μείωση ή και η καταστροφή του εισοδήματος 30.000 ανθρώπων. Μην με ρωτήσετε για ποια φράξια υπενήσομαι. Είναι φαινόμενα που τα βλέπουμε καλά. Καλά, δεν είναι μόνο μία φράξια και γι' αυτό δεν μπαίνω σε αυτό. Όχι, όταν είναι μία, ναι. Δεν εννοώ μία αριθμητικός. Ναι. Κάθε τόσο υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Προφανώς. Του εκβιασμού. Εκβιασμού εκ των κάτω και εκβιασμού εκ των άνω. Αυτά είναι πολιτικός κομβουζιονισμός, ο οποίος υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας. Έλεος, τη δημοκρατία να μην την πειράξουμε. Βέβαια, σπουδαίος δημοκρατικός αρχηγός, εντός εισαγωγικών, πριν από μερικές δεκαετίες, λέγεται ότι είχε πει ότι έχει περάσει πια και η εποχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αλλά δεν πολύ ακούγεται αυτή η δήλωση τα τελευταία χρόνια. Λάθος. Ευτυχώς η εξέλιξη παγκόσμια έδειξε ότι έχει ψωμί η δημοκρατία να ζήσει και ελπίζουμε ότι δεν θα κινδυνεύσει αυτές τις μέρες. Θέλω να το κρατήσετε. Θέλω να πάμε σε μια πρώτη σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Επιστροφή στις αντιθέσεις με τον κύριο Θεοδόση Τάσιο. Κύριε καθηγητά, τελικώς, αν σας πει κάποιος σήμερα, δηλαδή κύριε Τάσιο, σε συνθήκες δημοκρατίας, δεν λέμε ότι δεν χρήζει αλλαγών, μεταρρυθμίσεων ενδεχομένως το σύστημα, αλλά πάντως είναι το καλύτερο. Οι νέες γενιές ζουν μέσα σε αυτή τη δημοκρατία. Δεν έχουν γνωρίσει αυτό που περιγράψατε, εμφύλιο, βία, νοθεία, καταπίεση, δικτατορίες. Τι είναι το ελληνικό κράτος, η συγκρότηση των μικροσυμφερόντων, ομάδων που βρήκαν αντανάκλαση και στην πολιτική εκπροσώπηση, η μικρή τακτοποίηση και όχι το συλλογικό. Αυτό το δήθεν κοινό καλό, στην ουσία η προβολή του είναι μέχρι εκεί που εξυπηρετεί το ατομικό μου μόνο συμφέρον. Για να μιλήσουμε λιγάκι δηλαδή για το αν πραγματικά αυτή η δημοκρατία με αυτά τα κόμματα εκπαίδευσε, και δεν εννοώ σε στήλη διδασκάλου, καλλιέργησε δηλαδή πολίτες που να μπορούν να αντιλαμβάνονται ότι είναι ανάγκη τους να βαθύνει η δημοκρατία. Λοιπόν, εδώ να κάνω κι εγώ μια μικρή αντίθεση, όπως λέγεται. Παρακαλώ. Δεν είναι τα κόμματα που μπορούν να εκπαιδεύσουν τους πολίτες. Οι πολίτες διαμορφώνουν τα κόμματα. Και πώς οι πολίτες θα είναι επαρκώς ενεργοί, έτσι ώστε να μην πάσχουν από τον πολιτικό κομβουζιονισμό, ο οποίος ήρθε κληρονομικό δικαίωμα, εάν έχουν ήθος. Ήθος θα πει, όχι βέβαια να αγαπάς τη μαμά σου και τον μπαμπά σου ή να μόλις φιλήσεις το κορίτσι του παντρευτής, ό,τι σχετίζεται από τη μέση και κάτω δεν έχει καμία σχέση με την ηθική. Η ηθική αρχίζει από την καρδιά και φτάνει μέχρι το μυαλό. Εκεί μέσα περίπου πάει. Εκεί όμως τα πράγματα είναι περίπλοκα. Ο πολιτικός βίος είναι ιδιαίτερος περίπλοκος. Μάλιστα είναι τεχνολογία μέσα στο μοντέρνο βίο, με την έκρηξη της δημογραφίας, με τις κλιματικές αλλαγές, με όλες αυτές τις φοβερές αντιθέσεις και τα διλήμματα που δημιουργούνται. Το μέγα δίλημα είναι να βολευτούμε εμείς που έχουμε μια οικογένεια φτωχή τώρα, το χωριό μας ίσως, ναι, και δεν πάει να κουρεύεται το διπλανό χωριό. Το θυμήθηκα γιατί έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Τα λίμματα του ενός χωριού που πέφτουν στο ρέμα και βρωμίζουν το διπλανό. Λέει, τι να κάνουμε όμως και εμείς, καθαροί πρέπει να είμαστε, και βρωμίζει ο άλλος. Αυτά τα συμφέροντα, τα δικά μου, εδώ κάναμε σύγκριση μεταξύ δύο γεωγραφιών. Εδώ και εκεί. Αν κάνουμε και μια σύγκριση χρονική, δηλαδή και πούμε, ας φάμε να περάσουμε καλά. Και δεν πειράζει αν στο μέλλον συμβεί και μια ανομαλία. Εκεί περιλαμβάνεται και ο παροξισμός του δημοσίου χρέους. Εκεί πάει και αυτό. Ή δεν πειράζει, ας βρωμίζουμε το σύμπαν και τα παιδιά μας θα τα ξεβρωμίσουν. Τι να κάνουμε. Όλα αυτά ξέρετε που υπάγονται ακόμα και αν ανοίξετε το βιβλίο της φιλοσοφίας του Λυκείου. Στο κεφάλαιο της ηθικής. Εκεί είναι όμως που με περιμένουν στη γωνία
όσοι με τιμούν με τη διαφωνία τους και λένε «Άρχισε πάλι ο Τάσιος τις ηθικολογίες» και απαντώ «Ναι». Εάν οι ηθικολογίες εσείς νομίζετε ότι είναι από τη μέση και κάτω ή είναι απλώς το κατηχητικό που δεν υπάρχει πια ή είναι οι κομματικές νεολαίες που τα παλιά καλά χρόνια τα Σαββατόβραδα μαζεύαν τα παιδιά και τους κάνανε πραγματικό κατηχητικό πώς να φέρονται, πέθαναν αυτά. Αυτά δεν είναι η ηθικολογία. Η ηθικολογία είναι η πολιτική. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό θα συναρμόσω το ατομικό μου συμφέρον με το συμφέρον του διπλανού, το τωρινό μου συμφέρον με το συμφέρον του αυριανού. Αυτό είναι ηθική. Είναι. Είναι πολιτική. Προφανώς. Δεν περιμέναμε τον νομπελίστα Αμάρτια Σεν να μας το πει. Το ξέρουμε και από μόνοι μας. Άρα έχουμε ταυτότητα της έννοιας ηθικής συμπεριφοράς, κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Προφανώς έχουμε. Αυτό εννοούμε. Πολιτική συμπεριφορά σωστή, ηθική συμπεριφορά σωστή. Αυτό είναι επιστήμη, όχι βέβαια. Μα λέει η πολιτική επιστήμη, ελάτε εδώ. Η πολιτική επιστήμη περιγράφει γεγονότα. Βρίσκει όταν έχει συγκεκριμένα δεδομένα ένα optimum, ναι. Αλλά ποιος θα δώσει την χάραξη, ποιος θα πάει προς αυτήν εκείνη την κατεύθυνση. Ποιος θα ορίσει τους χρονικούς ορίζοντες για τη βελτιστοποίηση. Τους χωρικούς ορίζοντες. Εμείς εδώ το χωριό ή όλη η χώρα ή όλος ο πλανήτης, κύριε Σαχίνη. Όλα αυτά είναι ηθικής προελεύσεως. Και τα οποία κάνουν τον πολίτη να είναι ενεργός ή να είναι κοιμισμένος. Mm-hmm. Και ο ηθικός πολιτικά ενεργός πολίτης είναι εκείνος που διαμορφώνει τη συλλογική συμπεριφορά, δηλαδή διαμορφώνει τα κόμματα. Αν όμως δεν το κάνει ο πολίτης, τότε αυτοί που τον καβαλάνε, και αυτοί που τον καβαλάνε ξέρετε τι είναι, τα παιδιά της γειτονιάς είναι. Αποφάσισαν, είδανε και αποείδανε ότι τα κονομάνε τα κομματόσκυλα, υπό πάσαν περίπτωση ισπάν χρώμα, δεν υπάρχει κανένα ελληνικό κόμμα που να μην έχει κομματόσκυλα που τη βολεύουν, που δεν έχουν κανένα ένσημο από καμιά δουλειά ποτέ εκτός από το να είναι παιδιά του κόμματος. Που διορίζονται, που αυτόν, που παίρνουν διπλώματα. Το βλέπουν οι άλλοι, λοιπόν, να καβαλήσουμε κι εμείς. Και καβαλάνε και διαμορφώνουν ψευδή μορφώματα. Τα οποία λέγονται κόμματα, τα οποία όμως είναι αποκόμματα από την κοινωνία, διότι δεν περιγράφουν αυτό που, τι να πούμε, θέλει ο λαός. Λάθος. Αυτό θέλει ο λαός. Διότι αλλιώτικα θα είχε εκ των έσω διαμορφώσει στις συμμετοχικές του διαδικασίες στον βαθμό που υπάρχουν. Εδώ κολλάει λοιπόν το «μαζί τα φάγαμε». Δεν κολλάει στο χρήμα τόσο πολύ, κύριε Τάσιο. Ναι, ναι. Είναι αυτό που είπατε. Είναι αυτό που θέλει ο λαός. Φαντάζομαι ότι λίγοι ομιλητές τολμούν να το πούν έτσι. Ότι είναι αυτό που θέλει ο λαός. Είναι όμως έτσι στήρο αυτό που θέλει ο λαός ή να τολμήσω τώρα να έχω εγώ αντίθεση μαζί σας. Έτσι παιδεύτηκε αυτό να θέλει ο λαός. Ποιος τον παιδεύσε? Τώρα να αρχίσουμε τώρα. Η εκπαίδευση τα ίδια. Κόλπα. Ποια εκπαίδευση? Όταν εκπαιδευτήκαμε στο Kids, στην ασχήμια. Από το χώρο σας, από το αντικείμενό σας, ενώ από την ασχήμια στην κατασκευή μέχρι στην ασχήμια στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, ακόμη και για το πείραγμα, είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργήσε εκπαιδευτικό. Το οποίο εκπαιδευτικό σύστημα δεν το συναποφάσισα εγώ ο μέσος πολίτης, το συναποφάσισαν κάποιες ηγεσίες. Και έχω και μια διαφωνία. Αυτοί που τον καβαλάνε είναι παιδιά της γειτονιάς. Ήταν παιδιά της γειτονιάς, κύριε Τάσιο. Ήταν. Γιατί τώρα είναι οι οικογένειες που το καβαλάνε. 30-40 χρόνια ανακυκλούμενες. Έχετε δίκιο. Ήταν. Εν συνεχεία από το πολύ καβάλιμα παχύναν τα πισινά τους και δεν μπορούν πια να καβαλάνε και φτιάνουν τα παιδιά των παιδιών τους και συνεχίζεται. Για να έρθουμε όμως στο θέμα αυτό. Και κύριε Σαχίνη, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, τέτοια παιδεία του δώσαν του λαού. Αυτό είναι, για να συνεχίσουμε. Τον εντυπωσιακό υπέρ της εκπομπής αντιφατικό λόγο, αντιθετικό λόγο, αυτός είναι μυστικισμός. Σας έκανα το ερώτημα ποιος και μου δώσετε ένα παράδειγμα. Πάνω χάρη εσείς οι μηχανικοί που χτίσατε ένα άσχημο περιβάλλον. Το είπατε και στην αρχή της εκπομπής και που βλέπετε δεν κρατάω σημειώσεις αλλά τις έχω εδώ. Σας το χρωστάω. Μετά χρησιμοποιούν έναν άσχημο λόγο. Ο οποίος είναι φρικώδης. Εδώ οι λέξεις μαλάκας, όπως ξέρετε, είναι ουσιαστικό, δεν είναι επίθετο. Γι' αυτό και όταν θέλει κανείς να βρίσει τον διπλανό του, του λέει «Είσαι μαλάκας, ρε μαλάκα».
ένθα τη μία φορά είναι επίθετον και την άλλη είναι ουσιαστικών. Δώσαμε τώρα μια φιλοπαίγμονα διάθεση την μέση ποιότητα του τρέχοντος λόγου. Γιατί και εκεί είχαμε δασκάλους και τα λοιπά από πίσω. Ξέρετε ότι υπήρχε βιβλίο για τον δάσκαλο που έλεγε το κύριο θέμα είναι να μην αφήσει τα παιδιά να χρησιμοποιούν μια γλώσσα κυριλέ. Αυτά έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 80. Κυριλέ, που είναι ένα λαμπρό επίθετο της ρωμαλαίας δημοτικής μας, αλλά χρησιμοποιήθηκε εμπροκειμένο για να αποθαρρύνει τον δάσκαλο να διδάσκει τις πολύτιμες ενοιολογικές αποχρώσεις που προσφέρει ο λόγιος λόγος. Λοιπόν, μαζί είμαστε ως προς τα αποτελέσματα. Να βρούμε στα δύο αυτά παραδείγματα τους υπευθύνους. Την άχρωμη και την ξύλινη γλώσσα. Λέει, δεν μας τα είπαν καλά οι δασκάλοι, μάλιστα. Πόσους δασκάλους έχουμε, 100.000. Έχουν ευθύνη 100.000. Όχι, λέει, πρέπει να βρούμε ένα ποσοστό. Πόσο, να πάμε να ρωτήσουμε την ΟΛΜΕ. Εγώ για μία από τις διαλέξεις που έκανα στο Μέγαρον Πλάς φέτος, πέρσι και ελπίζω του χρόνου, εάν επαλκώς δωροδοκώ τους γιατρούς μου και ζω, με θέμα κοινωνία και φιλοσοφία, είχα και το θέμα των επαγγελματικών κωδίκων δεοντολογίας. Εκεί τηλεφώνησα και στην ΟΛΜΕ να δω ποιος είναι ο επαγγελματικός κώδικας δεοντολογίας των Ελλήνων καθηγητών. Και η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε. Βρήκαμε βέβαια τους ευρωπαϊκούς και τα λοιπά με τη βοήθεια του Κέντρου Ερευνών της ΟΛΜΕ. Καλά, αν είχαν, θα σας καλύπτει. Εκεί οι δημοσιογράφοι έχουν κώδικα δεοντολογίας. Τον έλαβα υπόψη. Όπως ξέρετε. Όπως και τον αλλά δικηγόρο. Σας καλύπτει. Όπως και τον δικηγόρο. Αλλά έχει διαφορά. Να έχεις έναν κώδικα, να τον έχεις συζητήσει, να τον επικαλείσαι ενίοτε και περιστασιακός και άλλο να μην έχεις. Να μην έχεις καν. Εγώ δεν λέω τίποτα εναντίον των δασκάλων. Διότι εγώ ισχυρίζομαι ότι το ποσοστό του ανήθους ή της μειωμένης επαγγελματικότητας ή της μειωμένης ενεργού συμμετοχής πολιτών διαφόρων επαγγελμάτων είναι ομοιομόρφως κατενεμημένο σε όλα τα επαγγέλματα. Έχουμε το ίδιο ποσοστό απατιώνων καθηγητών πανεπιστημίων από ότι έχουμε τσανγκάριδων. Γρόσο μόντο. Άρα δεν έχω τίποτα με το ειδικό, αλλά το παράδειγμα το έφερε χρήση της γλώσσας. Βέβαια έχουμε πολλούς λογίους στην Ελλάδα, διακεκριμένους μάλιστα, οι οποίοι λένε αφήστε τη γλώσσα να πορεύεται, αλλά αυτά ευτυχώς ξεπεράστηκαν. Πολλοί διακεκριμένοι που ανήκαν σε αυτή την κατηγορία έχουν ήδη αλλάξει άποψη. Λέμε λοιπόν, πώς οι δασκάλοι, ουσιαστικώς δύσκολο επάγγελμα, μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά και να την κάνουν σωστά. Και σε ποιο βαθμό μπορούν να την κάνουν σωστά, ξεπερνώντας τον σκόπελον, και εδώ σας πιάνω σχημολόγου, της οικογένειας και της αλάνας γύρω-γύρω. Άρα διευρύνω την ευθύνη πέραν των δασκάλων και στην οικογένεια. Σκεφτείτε το παιδί ο οποίος μαθαίνει μια ενοιολογική χρειά στο σχολείο, τι διαφορά μεταξύ του, τι σημαίνει μίμηση και τι σημαίνει απομίμηση, που πράγματι είναι μια εξαιρετικά λεπτή διαφορά, και πάει σπίτι του και ανάμεσα σε δύο μπύρες ακούει... Να μην πω τώρα τι ακούει, γιατί αρκετά ευομολόγησα. Ώστε, πού το πάω. Θέλω και εκεί δυστυχώς, για μας όλους, να διευρύνω την ευθύνη. Ακόμα και για το παράδειγμα αυτό. Όσο για το παράδειγμα της ασχήμιας της Τσιμεντούπολης, εσείς είστε πολύ νέος, ευτυχώς για σας, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, αμέσως μετά τους φρικτούς πολέμους που έκανε η Ελλάδα, τρεις πολέμους με τους τρεις κατακτητές, ξεχνάμε και τον Βούλγαρο, και έναν πόλεμο εμφύλιο τον χειρότερο, μετά από αυτούς τους τέσσερις πολέμους λοιπόν, όταν ήταν έτοιμη η κοινωνική επανάσταση να σκάσει, πώς φαντάζεστε ότι το 70% των Ελλήνων αστέγων επρόκειτο να βρουν στέγη και πώς φαντάζεστε θα ξεκινούσε αυτή η παντελώς ρημαγμένη οικονομία. Οποιονδήποτε οικονομολόγο του κόσμου και να ρωτήσει θα σας απαντούσε με την οικοδομή. Και οποιονδήποτε, όχι μηχανικό, χοροδιάσκαλο, να ρωτήσετε, θα σας έλεγε με τον πετόν αρμέ. Γιατί δεν τρελαθήκαμε να κάνουμε τα κόλπα της Τουρκίας, να φτιάχνουμε αντισημικά σπίτια από πέτρες και να πλακώνουν το λαό, 2.000 νεκροί εκεί και 5.000 νεκροί, έτσι. Και τότε, τότε λέει έπρεπε να υπάρχουν καλά πολεοδομικά σχέδια, τουλάχιστον, να ανασάνουν οι πόλεις μας. Αν δε, απόπειρες τέτοιες έγιναν, οι οποίες απέτυχαν όλες, διότι καμία δημοτική αρχή δεν δέχτηκε κανένα πολεοδομικό σχέδιο ποτέ. Πλην της Καλαμάτας.
Τι έκανε πάλι ο πονηρός Ετάσιος? Σας διεύρυνε. Πλην της Καλαμάτας, συγγνώμη που διακόπτω, μετά το σεισμό εννοείται. Μετά, καλά. Μετά. Καλά τώρα. Ελάτε. Σας διεύρυνε πάλι. Τι έκανε λοιπόν ο πονηρός, είπατε, ο Τάσιος? Σας διεύρυνε πάλι την ευθύνη, ακόμα και για την ασχήμια του Σωτήριου Μπετόναρμε, το οποίο του διδάσκω 50 χρόνια. Κύριε Τάσιο, να επιμείνω λίγο. Σας παρακαλώ. Εκεί δεν χάθηκε το νήμα και θέλω να έρθω και με αφορμή τη διάλεξή σας που προκάλεσε αίσθηση στο Ηράκλειο, σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Εκεί όμως δεν χάθηκε το νήμα. Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε. Σε μια καθημαγμένη χώρα τι περιμένατε να συμβεί? Μάλιστα. Αλλά σε μια καθημαγμένη Όχι, χώρα. Περίμενα, σας διακόπτω. Περίμενα. Αν είχαμε πραγματικά μα πολύ καλούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες, οι οποίοι συγχρόνως να έχουν και πολιτικό λόγο, να κάνουν την αντίστασή τους. Α, με προλάβατε τώρα. Έτσι. Έπρεπε να την κάνουν. Έπρεπε να την κάνουμε. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν σε εκείνη τη γενιά, αλλά έπρεπε να την κάνουν. Κατάλαβες. Και όταν ήρθε η απόφαση ότι θα έχουμε γκαράζ σε όλες τις πολυκατοικίες, το συνάφι το δικό μου αντέδρασε αρνητικά. Και είπε, όχι, δεν θέλουμε γκαράζ στις πολυκατοικίες, θα μειωθεί, θα αυξηθεί το κόστος. Και αυτό ήταν ένα έγκλημα κατά αυτού που ονομάζουμε κυκλοφοριακή άνεση. Ώστε οι ευθύνες των μηχανικών, τι είπαμε, το ίδιο ποσοστό σε όλα τα συνάφη. Ωραία. Θέλω να κλείσουμε αυτά τα ζητήματα, γιατί θέλω να πάμε και λιγάκι στο χώρο σας. Από το χώρο σας όμως βγαίνουν πολλά παραδείγματα όταν μιλάτε εσείς. Ρωτώντας σας, πόσο εύκολο είναι, έχοντας πλέον 3 με 4 γενιές μεταπολιτευτικά, εθισμένες στην κυριολεξία σε όλο αυτό που περιγράφουμε, κουβαλώντας και προπατορικά αμαρτήματα, να έχουμε αναστροφή. Δηλαδή, όσο θέληση και βούληση να έχεις, φαντάζομαι ότι χρειάζονται τουλάχιστον 1 με 2 γενιές που θα έρθουν στα πράγματα με μια άλλη αντίληψη για το συλλογικό, όπως το περιγράψατε, σε σχέση και με το ατομικό, διότι φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι το άτομο είναι ο θεμέλιος λίθος της συλλογικότητας τελικά. Α, μην το ξαφνίσουμε. Όχι αντιστρόφως, όπως υποστηρίζουν διάφοροι Γερμανοί ιδεαλιστές, μεγάλα ονόματα των πολιτικών επιστημών. Χωρίς το άτομο δεν στείνεται η συλλογικότητα. Το αντίστροφο ήταν απλώς μια κατασκευή. Είναι εύκολο? Όχι, δυστυχώς. Όταν περιγράψατε, συνήθως από ευγένεια διατυπώνετε ερωτήματα που περιέχουν ήδη τις προφανείς απαντήσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και γίνεται δυσκολότερο εκ του γεγονότος. Θυμάστε, τις λέγαμε ότι οι ευθύνες πηγαίνουν πιο ψηλά στους πιο. Πώς χάρη, για τις ευθύνες των τραπεζών δεν μιλήσαμε. Θυμάστε τους τραπεζίτες που σας κυνηγάγανε σαν και καλά να σας δώσουν 88 κάρτες γύρω-γύρω. Που φροντίζανε να σας δημιουργήσουν και εσάς πρόσθετον ατομικών χρέος, το οποίο θα κορύφωνε την οξύτητα του κοινωνικού προβλήματος που είχε δημιουργηθεί από το ψεύδος ότι υπάρχουν λεφτά, ενώ ήταν όλα δανεικά και ερχόταν από τον Γερμανό. Τις ευθύνες αυτών πούντες. Μα λέει, θα τους αλλάξουμε μυαλά. Πώς να αλλάξουμε μυαλά? Τραπεζίτες εκεί είναι. Ώστε δεν είναι μόνο που πρέπει να αλλάξουμε το μυαλό ενός λαού, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και το μυαλό και εκείνων των οποίων οι ευθύνες είναι ακόμα μεγαλύτερες και φτάνουν τραπεζίτες, καθηγητές πανεπιστημίων. Καλά. Γιατί τώρα λέτε καλά? Καλά. Τώρα δεν βλέπεις έναν καθηγητή πανεπιστημίου που αντί να κοιτάζει τα δικά του πράγματα έρχεται και ανακατεύεται με τα πολιτικά και επομένως εκτίθεται. Κύριε Σαχίνη, με εκθέσατε και εσείς, αλλά δεν θέλετε, το θέλει και εμένα. Έτσι δεν θα έπρεπε να είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου? Όχι, και όχι ένας καθηγητής πανεπιστημίου κρατικοδιέτος που ζει από τα προγράμματα και όλα είναι ωραία και όλα καλά. Σας λέω πράγματα που ξέρω ότι παραβιάζω ανοιχτές πόρτες. Το κάνω όμως επίτηδες, γιατί επαναλαμβάνω. Μπορεί να μην σας άρεσε η εισαγωγή, εγώ επιμένω όμως, είστε μια λογόμυγα στο σώμα της κοινωνίας, είστε μια σφίκα την κεντρίζει και είστε και μια μέλισσα που εργάζεται για την κοινωνία. Δηλαδή έχετε 3 διαφορετικές στο ίδιο πρόσωπο ιδιότητες. Τώρα να μου πείτε, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι ο πανεπιστημιακός? Ενεργός πολίτης, πώς θα είναι δηλαδή? Ενεργός πολίτης να είναι όσο είναι και ο ενεργός τσαγκάρης. Η δουλειά του που είναι εξαιρετικά σπουδαία κοινωνικός είναι να παραγάγει έρευνα με αποτελέσματα μέσω της οποίας θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του συνόλου και να κάνει σωστή έρευνα. Να κάνει σωστή διδασκαλία, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό και χάρη στο ΙΤΕ που μας έστησε και δίνουμε κάθε χρόνο ένα βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας εκεί. Το ξέρετε ότι ο νόμος που ισχύει σήμερα στα πανεπιστήμια πουθενά δεν βραβεύει την διδακτική ικανότητα. Γίνονται εκλογές χωρίς να κρίνεται η διδακτική ικανότητα. Δεν το γράφει ο νόμος. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά του καθηγητή. Τώρα, αν καταφέρνει παραλλήλως να έχει και μία συμμετοχή ευρύτερη, μακάρι.
έχει καλώ. Αλλά είναι λάθος, νομίζω, και θα γίνει να λέμε ότι πρέπει αυτοί να μας οδηγούν. Να σας πω και κάτι άλλο. Είναι και επικίνδυνοι. Διότι πού να ξέρουν αυτοί οι έρμοι που είναι με τις άσπρες μπλούζες του εργαστηρίου μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα όπου ο λαός περιμένει από αυτούς κάτι άλλο, σον και καλά να γνωρίζουν και την απέναντι περιπλοκή των κοινωνικών θεμάτων, να ξέρουν τις λύσεις, να ξέρουν, να έχουν συνέστηση των αντιφάσεων των επιμέρους συμφερόντων. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ που το τολόμησα αυτό που με παρασύρατε, έκλεισα το μάτι, εκτίθεμαι. Δεν μετανιώνω γι' αυτό. Ξέρω ότι εκτίθεμαι. Ξέρω τα λάθη που κάνω, διότι δεν έχω όλα τα δεδομένα ώστε να έχω σωστές πολιτικές απαντήσεις. Αλλά δεν μπορώ άλλο να αντέξω, αφού αυτή τη δουλειά την κάνω τώρα 40 χρόνια, δεν μπορώ τώρα να σιωπώ. Επομένως και από αυτή την άποψη, αποδέχομαι τα λάθη που κάνω, αποδέχομαι τον ψόγωνο ο οποίος θα ακουστεί, ακόμα και για όσα υπερβολικά είπα σήμερα. Αυτή όμως δεν είναι η ομορφιά της κοινής μέθεξης. Τελικά, να εκτίθεσαι, να κάνεις λάθη, υπάρχει κάτι που να αγγίζει την τελειότητα, να είναι τέλειον. Η ίδια η ανθρώπινη φύση δεν είναι τέλεια, η ίδια η φύση δεν είναι τέλεια και αυτή είναι η αρμονία της τελικώς. Σας λέω πράγματα που τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ως μηχανικός. Αυτό που είπατε τώρα, να το γράψετε, είναι πάρα πολύ ωραία φράση. Συγγνώμη που σας κάνω φιλοφρόνηση προς το τέλος. Όχι. Θέλω να ρωτήσω, επιμένω κύριε καθηγητά σε αυτό, γιατί θέλω να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ως εξής. Επιμένω. Δεν είναι ώρα άνθρωποι όπως εσείς ακριβώς να ανοίξουν την ομπρέλα για να εθιστεί και η κοινωνία σε ένα άλλο τρόπο. Σας άκουσα που είπατε και πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να αλλάξει μυαλό. Ναι, να αλλάξει μυαλό εννοείται να μάθει, να σκέπτεται, να συζητά, να αποφασίζει, να κρίνει, να αυτοκρίνεται. Το ερώτημα είναι, δεν πρέπει να έρθουν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Και εξηγούμε, η απόλυτη εξειδίκευση μπορεί να σας κάνει τον τελειότερο επιστήμονα. Αρκεί. Εγώ δεν φαντάζομαι τον Θεοδόση Τάσιο ένα μηχανικό που είναι πάνω μόνο από έναν υπολογιστή και φτιάχνει τα μοντέλα, γιατί όπως το είπατε εσείς η ζωή, έχει και τον εργολάβο, θα σας το πω λαϊκά, που πληρώνει. Και το καλύτερο μοντέλο να του βγάλετε θα σας πει, κύριε Τάσιο, συγγνώμη, εγώ δεν το κάνω έτσι, γιατί εγώ πληρώνω, εγώ έχω το χρήμα. Έρχομαι στο χώρο σας σιγά σιγά. Άρα θα κάνω εκεί έκπτωση, ή θα έρθει και ο χορηγός και θα πει, κάνε και άλλη έκπτωση να κερδίσω από εκεί. Έχω καλά νέα πάντως για τον χώρο. Νομίζω ότι μέσω και της βοήθειας που παίρνω από τη Διεθνή Διαφάνεια έχουν καταφέρει ότι οι 5 εργολαβικές μεγάλες ενώσεις της Ελλάδος είναι έτοιμες να κάνουν τη μεγάλη διακήρυξη ότι σαν εδώ ήταν τα μπαχτσίσια, θα πάρουν πάντες όρκο ότι δεν πρόκειται να ξαναδώσουν μπαχτσίση σε κανένα καθήκη. Και περιμένουμε από παντού. Βεβαίως δεν σώζεται έτσι το πρόβλημα της τελωδοσοληψίας. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο και έχω αφιερώσει 40 σελίδες στο διαδίκτυο για το θέμα. Αλλά ήθελα να πω και ένα καλό νέο, ότι η κρίση καμιά φορά φέρνει και μια κρίση ενιών και κρίση ηθών. Λέει, είχατε πίεσης όμως, δεν πρέπει να το πούμε αυτό και να βοηθήσουμε ώστε ο λαός να αποκτήσει μια καλύτερη γνώση. Πώς περιμένετε από μεμονωμένα άτομα να το κάνουν? Πρέπει να είναι εντεταγμένα σε ένα εύλογο παραγωγικό σύστημα ιδεών και λειτουργιών για να μπορέσει να πάει καλά όλη αυτή η υπόθεση. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις υφιστάμενες οργανώσεις, την υφιστάμενη παιδεία. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε πρόσθετες μετεκπαιδεύσεις για δασκάλους μας, στο βαθμό που τους επιτρέπει το συνδικαλιστικό του σωματείο να παίρνουν μετεκπαιδεύσεις, γιατί και αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι πρέπει να πληρώνονται. Εγώ πριν να σας πω, επειδή μίλησα τόσο πολύ για το θέμα ήθους, ότι και επειδή θεωρώ ότι και η κρίση αυτή είναι κατεξοχήν ηθολογική και λιγότερο οικονομική, ή μάλλον είναι οικονομική εξαιτίας του ήθους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω κάνει ένα πλάνο, όπως λέγαμε τον καλό καιρό της Σοσιαλδημοκρατίας, ένα 15ετές πλάνο ανάπτυξης που λέγεται ηθοπαιδεία. Το έστειλα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ακόμα περιμένω να κληθώ για να δούμε πώς θα στηθεί. Είναι 15ετές πλάνο. Μπορείτε να μου δώσετε έτσι 5 βασικές σκέψεις αυτού του πλάνου? Όχι για μένα, για τον τηλεθεατή μας απόψε. Η πρώτη είναι ότι η ηθική δεν διαβάζεται από βιβλία και δεν μετακαινώνεται, που έλεγε ο Κοραής, όπως μετακαινώνω εγώ την θεωρία του Μπετών Ερμέ. Και λένε οι φοιτητές μου, στεναχωριούνται στην αρχή, αλλά μετά το ευχαριστούνται διότι θα βάζουμε το χουνί. Αυτό μετακαινώνεται. Με τα κόλπα μας βέβαια. Το ήθος δεν έχει. Είναι σαν να λες, διάβασες 10 εντολές, άρα καθάρισα. Δεν έκανες απολύτως τίποτα. Δοθένοντας οι 10 εντολές, μάλιστα, αν στηρίζονται και στα πυλάφια του Παραδείσου, δεν πρόκειται καν περί ηθικής. Πρόκειται για αλληλβερίση, που λέει εις τον Μέτωνα και ο Σοκράτης. Το λέει. Εμπορική της σχέσης.
Ευτυχώς, τα έχουν πει οι άτιμοι. Αυτή η μύηση στο γλυκό κρασί της ειδονής που νιώθω, την όπως κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι φοβεροί εθελοντές που γέμισε η Ελλάδα από νέα παιδιά, αυτοί είναι μεθυσμένοι από τη γλύκα του να βοηθάνε τον διπλανό τους. Χωρίς παρούφες μελλοντικών επαναστάσεων και παγκοσμιοποίησεων, αυτή τη γλύκα για να τη μάθω, θα τη μάθω με το παράδειγμα. Παράδειγμα δασκάλων, παράδειγμα πατεράδων, παράδειγμα πολιτικών ηγετών, παράδειγμα ηθοποιών, κύριε Σαχίνη, μεγάλη υπόθεση. Παράδειγμα της Πράβδα, που στην πρώτη σελίδα που δημοσίευε πάντα μία πώς λέμε, φωτογραφία ενός λαμπρού παιδιού, ενός ναυαγοσώστη, ενός καλού γεωργού. Παράδειγμα, παράδειγμα, παράδειγμα. Το πλάνο αυτό που σας έλεγα το 15ετές έχει τους μηχανισμούς μέσω των οποίων θα προβάλλονται αυτά τα παραδείγματα, τους μηχανισμούς μέσω των οποίων τα παιδιά θα οργανώνονται μέσα στην τάξη μόνα τους με παρατήρηση του δασκάλου, ώστε να παράγουν μερικές παρεμβάσεις στη γύρω τους κοινωνία. Δύσκολα πράγματα. Και γι' αυτό χρειάζεται 15 χρόνια για να αποδώσουν. Θα μου πεις, αυτό είναι μια απεσιόδοξη δήλωση. Εν μέρει ναι. Υπάρχουν και ενδιάμεση τρόποι για να επιταχύνουμε την υπόθεση. Πού να περιμένουμε όλα αυτά τα πλάνα, τα οποία άλλωστε δεν τα έχει υιοθετήσει κανένα. Εγώ το είπα στην κυρία Διαμαντοπούλου, που είχε την καλοσύνη μια φορά και με πήρε στο τηλέφωνο για άλλα θέματα, ότι υπάρχει και ένα εκκρεμές τέτοιο ζήτημα μαζί με την επαγγελματική εκπαίδευση, που και αυτό είναι ένα μείζον θέμα με το οποίο ασχολείται ήδη. Εως τούτο μεταξύ μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει και η πράξη. Η πράξη είναι οι μικρές καλές Ελλάδες που λέγατε πριν. Οι μικρές καλές Ελλάδες. Θέλω να κλείσουμε τις μικρές καλές Ελλάδες. Θέλω λιγάκι να μείνουμε σε έναν καμβά που τον αναπτύσσετε το τελευταίο διάστημα σε αρκετές σας διαλέξεις. Στην ουσία λειτουργείτε κατά κάποιο τρόπο με ένα παράδειγμα, με την αρχαία Ελλάδα. Μιλάτε για την κατασκευή των έργων. Στην αρχαία Ελλάδα τι συνέβαινε, το περιγράφετε και προσπαθείτε να το φέρετε κατά τη στοιχεία, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά ως προσλαμβάνουσα, στο σήμερα, θέλοντας να παραδειγματίσετε. Και τολμώ να σας ρωτήσω, θέλετε να μου πείτε ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε διαφθορά, κύριε καθηγητά? Βέβαια και υπήρχε. Αν αναφέρεστε στη διάλεξή μου πάλι εδώ στο Ηράκλειο για το πώς γίνονταν τα τεχνικά έργα στην αρχαία Ελλάδα, τουλάχιστον στις δημοκρατικές πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Αυτό κυρίως ήταν η ανάλυση. Εκεί και η σύλληψη και ο οικονομικός έλεγχος κλπ. Ήταν αφάνταστα διαφανής. Όχι πως τα έργα ήταν μικρά. Μεγάλα τα έργα και οι προϋπολογισμοί ήταν μεγάλοι. Οι managers, γιατί υπήρχε μια διοικητική επιτροπή που ορίζονταν από τη Βουλή, δεν ορίζονταν από τον Περικλή, ορίζονταν από τη Βουλή. Οι εκδοτήρες, οι λεγόμενοι. Αυτοί κάναν τις πιστοποίησεις, αυτοί πληρώναν. Ο έλεγχος της μελέτης γινόταν από την ίδια τη Βουλή. Βλέπετε, είχαμε μία αμεσότερη δημοκρατία. Και διευκόλυνε λίγο. Αλλά παρόλα αυτά, επίσης είχαμε εγγυητές, οι οποίοι έπρεπε να είναι πολίτες. Πολίτες της Επιδαύρου, οι θόλους. Πολίτες της Επιδαύρου. Πολίτες της Αμφιπόλεως. Εγγυητές. Το μεγάλο Build, Operate and Transfer έργο στην Ερέτρια είχε 6 εγγυητές, ντόπιους, μεγάλους. Οι άλλοι εργολάβοι ήταν μέτικοι. Αυτό ήταν από τα Μέγαρα. Αλλά είχαμε και εγγυητές. Είχαμε εξαιρετικά λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές. Οι δικές μας τεχνικές προδιαγραφές μέχρι χτες ακόμα δεν ήταν λεπτομερείς και δεν ήταν μοντέρνες. Είχαν μηχανισμούς ελέγχου αυτός που τελικώς έκανε τις πληρωμές, ο λεγόμενος υπόλογος ή λογιστής, αυτός άλλαζε κάθε μήνα. Άλλαζε κάθε μήνα. Κάθε μήνα ήταν άλλο πρόσωπο από τη Βουλή οριζόμενος. Το δε όνομά του, φάτσα φόρα, ήταν γραμμένο στο ψήφισμα όλων των λογαριασμών. Ξέρεις τι θα πει να πας στο Ερέχθειο και να βλέπεις πότε πληρώνανε 1000 δραχμές εδώ, 500 δραχμές εκεί και να υπάρχει και 0, συγγνώμη δεν το λέω καλά, 3 οβολοί για τον τάδε που κατέβασε το τάδε εκκρίωμα. Έλα ρε λες. Με 1000 δραχμές τάλαντα πράγματα, χτίσανε ολόκληρο ναό. Μέχρι λεπτομέρειας λέτε. 3 οβολοί, μισή δραχμή. Το μεροκάμα ότι ήταν 1 δραχμή του τεχνίτη. Μα 3 οβολή. Έλεος πια. Μέσα. Με το όνομα του λογιστού. Γραμμένο στην ίδια πινακίδα. Το πάθος για τη διαφάνεια σε εκείνη την κλασική δημοκρατία ήταν μεγάλο. Αν αυτό μπορεί να αποτελέσει
μια βοήθεια για τα σημερινά, μπορεί. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών, διότι τα έργα γίνανε λίγο πιο περίπλοκα, γίνανε ο λαός δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη διαφάνεια. Όμως παραμένει, όπως λέτε, ένα παράδειγμα. Συγγνώμη, θέλω να πάμε σε μια διακοπή. Θα σας ρωτήσω ως εξής τη διακοπή. Μήπως αυτό το πάθος για διαφάνεια και αυτή η αυστηρότητα στις προδιαγραφές, καλώς εννοούμενη αυστηρότητα. Η αυστηρότητα δεν είναι πάντα αρνητική. Θέλω να σας ρωτήσω, μήπως έδινε και τη δυνατότητα στον τότε μηχανικό της εποχής, τον πρωτομάστορα, του έδινε τη δυνατότητα να κάνει το έργο έτσι όπως το σκέφτεται, χωρίς εκπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη του τις φυσικές δυνάμεις, τις ιδιαιτερότητες, διομορφίες, να το σχηματοποιήσει πάντως χωρίς εκπτώσεις. Ενώ σήμερα που υπάρχει ένα χάος και μια χαλαρότητα και κυρίως αδιαφάνεια, όσο και να θέλει ο σημερινός πρωτομάστορας, ο μηχανικός, όχι δεν έχει ευθύνες κι αυτός, δεν τον μπορεί. Έχω ένα βιβλιαράκι που έχει τον τίτλο «Δημόσια και ιδιωτικά έργα, παθήματα, μαθήματα». Μέσα υπάρχει ένα κεφάλαιο γύρω από το πλήθος των μηχανισμών εκείνων που παράγουν το τελικό έργο ποιότητας και που είναι οικονομικό μέσα στο μεγάλο χρόνο και για όλο το λαό. Εκεί δυστυχώς για μας φαίνονται πόσο πολλές είναι οι αιτίες που προκαλούν την κακή ποιότητα ή προκαλούν και την ετεροδοσοληψία. Είναι πολλές. Δεν είναι μόνο η έλλειψη των πλήρων προδιαγραφών, της καλής διακήρυξης που δεν επιδέχεται ερμηνείες και κόλπα. Δεν είναι μόνο η έλλειψη επίβλεψης. Επίβλεψη θα πει να πληρώσω παραπάνω, όχι αυτά τα γελία ποσά για επίβλεψη. Να έχει αντίσκηνο ο μηχανικός και ο εργοδηγός του δίπλα με τον εργολάβο. Άλλα πράγματα. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον πρόεδρο τότε του Ινστιτούτου Οικονομίας, κατασκευόμενο, εγώ ήμουν αντιπρόεδρος, πρωτού παραιτηθώ, που έλεγε: «Μα μην τα γράφουμε αυτά, γιατί θα τα πληρώσει ο λαός». Και έλεγα: «Όχι, πρόεδρε. Ο λαός ίσα ίσα θα χαρεί να πληρώσει παραπάνω τον επιβλέποντα, για να ξέρει ότι δεν θα πληρώσει πενταπλάσια αργότερα εξαιτίας της κακής ποιότητας». Αυτά τα φαινόμενα οι αρχαίοι τα είχαν πιάσει σωστά. Και εμείς τα έχουμε πιάσει σωστά, δεν υλοποιούνται. Γιατί δεν υλοποιούνται? Για τους ίδιους λόγους που κουβεντιάζαμε το σύνορα. Γιατί αυξάνουν το βραχυπρόθεσμο κόστος και παρά το γεγονός ότι προφανέστατα μειώνουν το μακροπρόθεσμο. Αλλά αυτό είναι μια ηθική επιλογή. Είναι μια ηθική επιλογή. Το θέλουν οι πολιτικάντες? Όχι βέβαια. Έχω παραδείγματα συγκεκριμένα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσουμε να λέμε και ονόματα υπουργών που προτιμούσαν το Α και όχι το Β. Ώστε υπάρχει θέμα και εκεί. Δώστε μου ένα παράδειγμα, χωρίς ονόματα. Όταν λέτε προτιμούσαν το Α και όχι το Β, δηλαδή το βραχυχρόνιο κόστος που μακροχρόνια είναι όφελος, το κάνανε ανάστροφα. Τιμή μονάδος ενός κυβικού μπετών δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Διότι άμα μπροστά από το πεζούλι σας θέλετε να ρίξετε μισό κυβικό, αυτό θα το πληρώσετε δεκαπλάσιο από ότι την ώρα που κάνουμε τη γέφυρα ή τη μεγάλη γέφυρα, πώς το λέμε εκεί που τώρα κάνουμε τις επισκευές στην Κρήτη. Λοιπόν, ποια γέφυρα λέτε? Το ξέχασα τώρα, λίγο νάτριο λείπει από τον εγκέφαλο, δεν είναι τίποτα. Στην Παντάνασα εδώ, στο Ηράκλειο λέτε για αυτή τη γέφυρα? Όχι, όχι, εκτός. Λέω λοιπόν, όταν έχεις ένα μαζικό έργο, το πετών είναι φθηνό ανά κυβικών μέτρων. Όταν έχεις ένα μικρό έργο, είναι ακριβό. Όχι, λέει. Εδώ θέλω διαφάνεια, κύριε. Εγώ θέλω μία τιμή μονάδος. Εν κυβικών μέτρων σκυροδέματος, ευρώ, τόσα. Δίδει την ψευδαίσθηση της διαφανείας. Δίδει την διευκόλυνση στους δημοσίους λειτουργούς να κάνουν τα άλλα που κάνανε και που ενδεχομένως να συνεχίζουν να κάνουν, κάνοντας μία αδικία κατά της φύσεως του αντικειμένου. Και μία αναγνωρίζω στην ανάγκη την οποία ανεμίσει στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών, που είναι απλώς το δεξί χέρι του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Τους λέγαμε ότι αλλιώς πρέπει να γίνονται οι αναλύσεις τιμών και αλλιώς πρέπει να ετοιμάζονται τα τιμολόγια. Άλλα κυβέρνησαν όμως. Γιατί? Διότι με το κούρεμα οι λεύκες στο ίδιο ύψος με τα σκήνα έχουμε την ψευδαίσθηση της ισότητας, αλλά στην πραγματικότητα ετοιμάζουμε από κάτω όλα τα μπαχτήσια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και ήταν υπουργός αυτός ο οποίος δεν δεχόταν καμία συζήτηση. Άσε που δεν ήθελε να μας δει καν. Θα πεις, μα είναι τέτοιας φύσεως τα προβλήματα? Όχι, αυτό είναι μια υπερβολή. Δεν είναι γενικά. Ναι, αλλά όμως δείχνει, λέτε, αυτό που λείπει. Θέλω να κάνουμε μια δεύτερη σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε ακριβώς σε αυτό το καμβά. Διότι, κοιτάξτε,
ιδίως στην Κρήτη, και εδώ έχετε να μας πείτε, χωρίς να ονοματίσετε, έχουμε μια διαρκή απορία. Πώς γίνεται, για παράδειγμα, σε ένα δημόσιο έργο να στοιχίζει τόσο πολύ ένα χιλιόμετρο, με αποτέλεσμα ποτέ να μην έχουμε βόρειο δικό άξονα, κύριε Τάσιο μου. Αλλά θέλω να μου πείτε κι άλλα. Είναι μόνο τα δημόσια έργα? Στα ιδιωτικά τι γίνεται? Είναι εκτός δηλαδή κριτικής? Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στην συνομιλία που έχουμε απόψε, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, για την ακρίβεια τη μικρή διάλεξη που έχουμε απόψε από τον κύριο Τάσιο. Κύριε καθηγητά, η Κρήτη μονίμως τα τελευταία 40 χρόνια, ένα από τα θέματα που έχει προμετωπίδα, ανεξαρτήτως πολιτικής καταστάσεως, είναι η ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα. Τα χρήματα ποτέ δεν φτάνουν, το χιλιόμετρο κοστίζει δεκαπλάσιο από ό,τι σε άλλες περιοχές και κυρίως και η απόδοση όποιων τμήματων σε λιγότερο από εξάμηνο, σας βεβαιώνω, μπορείτε και μόνο σας το διαπιστώσετε με μια πορεία, είναι και κακότεχνα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Κρήτη είναι ένα καλό εργαστήριο όλων αυτών που μας έχετε πει ότι συμβαίνουν με την έλλειψη ήθους, και θα ήθελα έτσι κάποιες επισημάνσεις σας για να καταλάβει και ο μέσος πολίτης. Γιατί αυτός πληρώνει, όλοι μαζί πληρώνουμε, έτσι, να καταλάβει και ο μέσος πολίτης τι στην πραγματικότητα φταίει, και μετά θα πάμε στα ιδιωτικά έργα. Θέλω λιγάκι να μου πείτε πώς το προσεγγίζει. Είναι δυνατόν 40 χρόνια, λέμε ότι είμαστε ο τουριστικός πυλώνας, η τουριστική βιομηχανία της χώρας. Είναι δυνατόν, δεν έχει ένα βόρειο άξονα, δεν φτάνουν σήμερα τα χρήματα? Και δεν φτάνουν τα χρήματα, αλλά και το χιλιόμετρο κοστίζει στην Κρήτη. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι δεν γνωρίζω πραγματολογικώς τα δεδομένα. Κάποτε τα παρακολουθούσα, αλλά δεν τα ξέρω τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν θα απαντήσω με ακρίβεια εν σχέση με τα εν Κρήτη συμβαίνοντα. Άρα με την παθογένεια των ελληνικών δημοσίων έργων, δυστυχώς, δικαιούμαι και οφείλω να απαντήσω. Τα έχω γραμμένα στο ίδιο βιβλίο για το οποίο σας έλεγα. Άλλωστε το Παθήματα και Μαθήματα φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε υπαρκώς μέχρι σήμερα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στην παραγωγή αυτής του ιδιότυπου βιομηχανικού προϊόντος. Είναι ένα προϊόν που δεν επαναλαμβάνεται, είναι ένα προϊόν που δεν βγαίνει από στεγασμένη βιομηχανία, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν βγαίνει κατά ανάγκη από ειδικευμένους τεχνίτες, αλλά από ανθρώπους που ενίοτε τους μαζεύεις από το καφενείο. Είναι ένα προϊόν του οποίου την παραγωγή, καθώς είναι στο ύπαιθρο, που είναι και αυτό μια πρόσθετη, ένα πρόσθετο στοιχείο διασποράς, και βγαίνει από ένα μεγάλο πλήθος παραγόντων οι οποίοι συμμετέχουν. Όλα αυτά δικαιολογούν την ιδιοτυπία του προϊόντος, άρα και τον πρόσθετο κόστος και την πρόσθετη φροντίδα. Η πρόσθετη φροντίδα, λέμε, γράφουμε, φωνάζουμε, δεν τα λέμε απόξω, τα λέμε από μέσα. Δηλαδή, εγώ δεν έγινα καθηγητής ερχόμενος από τη Σορβόνη, απλώς ήμουν μέσα στην τεχνολογία προτού γίνω καθηγητής. Αυτό πιθανόν να μην είναι της μόδας πια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέω λοιπόν ότι με λόγω γνώσης δικαιούμαι να λέγω ότι δυστυχώς ακόμα είμαστε μακριά από το να έχουμε παραγάγει εκείνη την γενική ατμόσφαιρα για την κατασκευή, τη μελέτη, την κατασκευή, την ανάδεση και την κατασκευή των δημοσίων έργων, ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα φοβερά τα οποία λέτε τώρα. Ενίοτε τα φοβερά αυτά δεν είναι φοβερά ή σαν προβλέψιμα, είτε διότι η μελέτη δεν ήταν σωστή. Και δεν ήταν σωστή όχι μόνο διότι ο μελετητής δεν ήξερε τη δουλειά του, και αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά διότι καθώς πιεζόταν χρονικώς, δεν είχε όλα τα δεδομένα των φυσικών παραμέτρων, ναι, πάνω χάρη της γεωλογίας. Πάτε την Εγνατία. Η Εγνατία έμεινε 6 χρόνια πίσω, διότι είχαν αγνοήσει τις φοβερές γεωλογικές συνθήκες των πρανών των βουνών της Υπήρου και χρειάστηκε να μετατοπιστεί και να γίνει όλο σύραγγα γέφυρα, σύραγγα γέφυρα. Όλο αυτό ήταν διότι επίεζαν. Ποιος άλλος? Λέει η πολιτική. Όχι. Ο λαός, οι χρήστες, άρα βάζανε τους πολιτικούς και όλοι, όχι, το θέλουμε αύριο το πρωί, και πιέζανε τους πολιτικούς, πιέζανε τους διευθυντές, πιέζανε τους μελετητές και βγαίνανε μελέτες οι οποίες ήταν κούφιες. Ώστε έχουμε και τέτοιες αιτίες. Ωραία, αλλά εδώ μου δίνετε την καλή εκδοχή. Λέμε τώρα. Των αστοχιών. Αλλά πάμε μετά για να φτάσουμε γρήγορα σε εκείνη που έχω μια καλή μελέτη, που έχω όλα τα στοιχεία εδάφους που χρειάζονται. Έτσι. Έχω ακόμα και πλήρη συνέστηση των περιβαλλοντικών συνθήκων. Πλατανόρεμα, τη λέμε τη γέφυρα. Α, μάλιστα. Το θυμηθήκατε. Είχε προβλήματα. Ωραία.
για προβλήματα κυρίως περιβαλλοντικά. Ήταν όλο πώς το λένε, ο ψεκασμός του θαλασσινού ουρού απάνω και έχουμε προβλήματα περιβαλλοντικά, οξύτατα. Είχε και άλλου είδους προβλήματα. Λέγω λοιπόν, εκτός από αυτά, έχουμε το αιώνιο πρόβλημα του πώς γίνεται μια πιστοποίηση. Δηλαδή, τα έφερες αυτά, τα έφτιασες για να τα δούμε. Πώς γίνεται πριν από την πιστοποίηση μια σωστή επίβλεψη, τα έκανε σωστά. Διότι ο τρόπος μετρήσεως εκ των υστέρων, αν το μπετόν έχει την αντοχή του, αν τα σίδερα είναι στη θέση του, αν οι αρμοί έχουν εκτελεστεί κατά σωστό τρόπο, και δίνουμε ένα απλό παράδειγμα, υπάρχουν άλλα δυσχερέστερα στα υπόγεια έργα, δεν γίνεται δυστυχώς με μια εκ των υστέρων μέτρηση, την κάναμε, πληρώθηκες, δεν την κάναμε, δεν πληρώθηκες. Γίνονται μόνον, όπως έλεγε και η μάνα του Ναπολέοντος, ο φούρε αμεζούρ. Την ώρα εκείνη. Λοιπόν, την ώρα εκείνη πρέπει να έχεις κόσμο, ο οποίος μάλιστα είναι και αδέκαστος. Άρα μου λένε, και έχουν δίκιο, διότι έχω βγάλει και μια αλγεβική φόρμουλα για το θέμα του Μπαχτισιού, φόρμουλα κανονική, ότι για να μειωθεί ο κίνδυνος του Μπαχτισιού πρέπει να παίρνει και καλά λεφτά ο επιβλέπων διάβολο. Σωστό και αυτό. Και έχουμε προβλέψει. Βλέπαμε και είχαμε και ειδικό φαντ που λέμε στην Καλαμπάκα. Ναι, έτσι τα λένε τώρα. Ένα ειδικό ταμείευμα. Να, μια λέξη που δεν ξέρουν τα παιδιά σας. Ένα ειδικό ταμείευμα ώστε πράγματι οι επιβλέποντες με αυτή την λεπτή και σπουδαία λειτουργία τους να παίρνουν παραπάνω λεφτά. Από ποια? Από τα λεφτά του έργου. Σαν πως ο εργολάβος του Δήμου Μπαχτίσης που τα βρίσκει. Του έργου δεν είναι. Δικά μας λεφτά δεν είναι. Να τα δώσουμε εμείς. Αυτές οι προτάσεις έγιναν. Αυτές οι προτάσεις δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Θα μου πεις, ναι, αλλά φταίει αυτός που τα παίρνει. Φυσικά και φταίει. Αλλά εμείς δεν είμαστε κατηχητικό. Εμείς κοιτούμε να ελεγχιστοποιήσουμε τις αιτίες οι οποίες διευκολύνουν τους συναλλασσομένους για να φτάνουμε σε αυτήν την υπόθεση. Και τελικώς τι γίνεται? Τελικώς είναι και εκείνος που μπορεί να κάνει και μια κακή πιστοποίηση. Δηλαδή, είτε τον γελάσαν οι εργολάβοι, είτε έκανε λάθος ο ίδιος. Δεν φταίνε πάντα οι εργολάβοι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εργολάβους που εκβιάζονται. Τα έχουμε τα δεδομένα αυτά. Όχι, έχετε δίκιο. Δεν φταίνε πάντα οι εργολάβοι. Ωστόσο, ώστε πού καταλήγουμε, ναι, δυστυχώς και ευτυχώς για την εκπομπή σας, καταλήγουμε ότι έχουμε και εδώ ένα μείζον πρόβλημα ήθους, το οποίο συναρτάται με διοικητικοτεχνικονομικές και άλλες προϋποθέσεις, αλλά δεν πάβει. Στη ρίζα του είναι ένα θέμα ήθους. Άρα, Τάσιε, μου απαντάς ότι δεν έχουμε το βόρειο άξονα στην Κρήτη διότι είμαστε ανήθικοι. Ας μην το φτάσουμε σε αυτό το βαθμό της απλοποίησης, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είμαστε βουτυγμένοι και σε αυτή την κατηγορία του προβλήματος. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη ερμηνεία, ότι οι πιστώσεις δεν είναι πάντοτε διαθέσιμες, έχουμε διακοπές, έχουμε εργολάβους οι οποίοι χρωστάνε άπειρα λεφτά και ορμάνε και δίνουν αυτές τις φρικτές εκπτώσεις, τις οποίες οι καινούργοι νόμοι τις ενεθάρρυναν. Μπόνους, καλά το λέτε. Διότι ήταν, λέει, πολύ ακριβά τα προηγούμενα έργα. Δεν κατάλαβα. Σαν πως τα καινούργια έργα με αυτές τις φρικτές εκπτώσεις που οδηγούν σε καθυστερήσεις και κλοπές και τα λοιπά, δεν έχουν μεγαλύτερο κόστος από ό,τι έχουν τα προηγούμενα. Πώς δεν έχουν? Έχουν και την πατέντα του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, όπως ξέρετε, και εκεί όλα χωράνε. Και συμπληρωματικών. Περιμένω στη γωνία να μου κάνουν σύγκριση του παλιού συστήματος και του νέου συστήματος. Ποια ήταν εν τελευταία αναλύση? Η δαπάνη, όταν το σύστημα ήταν λίγο πιο γενναιόδωρο για τους εργολάβους, που πάλι συνοούνταν και κάνανε κόλπα, εν σχέση με το άλλο σύστημα που έδιδε την ψευδαίσθηση της δικαιοσύνης και της προστασίας του λαϊκού συμφέροντος, με αυτές τις φρικτές και απαραδέκτως υψηλές εκπτώσεις, οι οποίες οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα. Πείτε μου κάτι. Ισχύει στην Ελλάδα το αξίωμα στα δημόσια έργα, γιατί θα πάμε στα ιδιωτικά, ότι πάρε το έργο και να είσαι ευτυχισμένος να μην το τελειώνεις ποτέ? Δηλαδή, να επανέρχεσαι και να επανέρχεσαι και να επανέρχεσαι. Θα βγάλεις πολύ περισσότερα όσο μεγάλη έκπτωση και να του δώσεις. Μα, όχι. Πολλοί από αυτούς τελικώς δεν γλιτώνουν την έκπτωση, όχι πλέον την έκπτωση της δαπάνης, αλλά την έκπτωση από τις θέσεις του αναδόχου. Α, μάλιστα. Πείτε μου και κάτι άλλο, σας παρακαλώ πολύ. Ισχύει ότι στην Ελλάδα το χιλιόμετρο στοιχίζει περισσότερο ενώ η ποιότητά του είναι χειρότερη στους δρόμους? Ως προς την ποιότητα έχουμε πράγματι προβλήματα ακόμα, παρά την τεράστια πρόοδο που έχει γίνει και που τη μνημονεύσετε κι εσείς. Ως προς το ονομαστικό κόστος, αυτό είναι μια ανακρίβεια. Εγγράφτηκε, δεν αιτιολογήθηκε, περί τετραπλασίου κόστους κτλ.
σε μη συγκρίσιμα αντικείμενα και πάντως χωρίς να ληφθούν υπόψη στατιστικές ακριβέστερες, τις οποίες εξέδωσαν και η Ένωση των Εργολάβων και η Ένωση των Μελετητών και το ίδιο το Υπουργείο. Ώστε νομίζω ότι παρά τα χάλια μας, με όλα τα προηγούμενα που είπαμε, το μέσο κόστος συνεχίζει να είναι συγκρίσιμο με το μέσο κόστος αναλόγου ποιότητας άλλων δημοσίων έργων έξω. Αλλά εκεί όπου πάμε πολύ άσχημα είναι οι χρόνοι. Και οι χρόνοι είναι χρήμα. Και στους χρόνους χάνουμε. Αν είχε η Κρήτη αυτόν τον βόρειο άξονα, καταλαβαίνετε τι θα είχε κερδίσει η συνολική οικονομία της νήσου και η ποιότητα ζωής. Αυτά είναι απείρως σημαντικά μεγέθη, τα οποία είναι εφικτά να εκφράσουμε σε χρήμα. Δεν μου λέτε, κύριε καθηγητά, έχετε την αίσθηση ότι οι πολιτικοί που πάνε στα Υπουργεία και τα καθήλυνα αρμόδια Υπουργεία έχουν πραγματική αίσθηση τι πάνε να πει κόστος, όφελος, συνυπολογισμένη και η ποιότητα μακροχρόνιας απόδοσης? Την έχουν αυτή την αίσθηση? Εδώ πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχε υπουργός Σαρακατσάνος στην καταγωγή, ο οποίος από τα έργα στην Εγναντία αποσπούσε κονδύλια για να λύσει το πρόβλημα της εκλογικής του περιφέρειας. Τώρα έχουν έρθει στη δημοσιότητα που ψάχνουν όλοι το δημόσιο χρέος κτλ. Οι πολιτικοί λοιπόν έχουν αίσθηση όταν πάνε σε ένα υπουργείο όπως είναι το παλιό υπερχόδα, να το πούμε έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Αντιλαμβάνονται, δηλαδή όταν θα πάει ο Τάσιος και θα τους πει ότι κοιτάξτε, σήμερα θα σας φανεί πιο ακριβό, αλλά προοπτικά σε 20 χρόνια θα είναι ουσιαστικά πιο φθηνό και άμεσης απόδοσης στην οικονομία σε όλους τους τομείς. Το καταλαβαίνουν? Πιστεύετε ότι το καταλαβαίνουν? Λοιπόν, πηδάω απάνω από το συγκεκριμένο γεγονός το οποίο αναφερθήκατε, το οποίο ούτε έχω ακούσει ούτε έχω αρμοδιότητα να το σχολιάσω. Απαντώ όμως χωρίς δισταγμό ότι τα πολιτικά πρόσωπα κατά μέσον όρο, τα οποία τίθενται επικεφαλής διαφόρων υπουργείων, δεν γνωρίζουν τα αντικείμενα των υπουργείων τους, αλλά χάρη στην πολιτική του παιδεία, χάρη στις σπουδές που έχουν κάνει, στις πανεπιστημιακές, χάρη στην προηγούμενη εργασία τους και την πείρα την οποία έχουν αποκτήσει, είναι ικανοί να προσαρμοστούν και να προσετεριστούν τους γενικούς διευθυντές των Υπουργείων, οι οποίοι διαθέτουν την πείρα, το άσπρο μαλλί, έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τη θέλησή τους και στους από κάτω και να παραχθεί ένα τελικό σωστό. Κατά μέσον όρο όμως δεν τη διαθέτουν αυτή την πείρα. Έχουμε εξαιρέσεις. Έχουμε ανθρώπους, και μην μου ζητήσετε ονόματα, οι οποίοι έχουν περάσει παραδείγματος χάρη από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, οι οποίοι ήσαν λαμπροί διότι κατάλαβαν με ποιον τρόπο έπρεπε να κάνουν τη διοίκηση. Ώστε απαντώ θετικά, δυστυχώς, στο ερώτημά σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει, αυτό σημαίνει για όλα τα Υπουργεία. Εντάξει, σημαίνει για όλα τα Υπουργεία. Εγώ πήγα στο αντικείμενο που έχετε άμεση γνώση. Να ρωτήσω. Υπουργείο Παιδείας είναι το χειρότερο, ξέρετε, από αυτή την άποψη. Και έχετε και άμεση γνώση. Υπάρχει Μητρό Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων ή όποιος διαθέτει άφθονο χρήμα μπορεί να κάνει το μεγάλο εργολάβο? Για να πάμε λιγάκι στη σφαίρα του ιδιωτικού έργου τώρα. Στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών, ναι, είχαμε κάνει πλήρη λεπτομερές τη μελέτη πέρι του Μητρό των Ιδιωτικών Έργων. Μα τόσο λεπτομερή, ώστε μας είχαν βαρεθεί πια. Μα έλεγαν τι τα θέλετε όλα αυτά. Και προσπαθήσαμε να το περάσουμε. Δεν πέρασε, ή μάλλον πέρασε εν μέρη, δεν ξέρω τι απέγινε. Αλλά πάντως νομίζω, δεν τα παρακολουθώ, όσο παρακολουθώ την υπόθεση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες επιτέλους ύστερα από τόσα χρόνια αρχίζουν τώρα να γίνονται πράξεις στο Υπουργείο. Νομίζω όμως ότι για τα ιδιωτικά έργα είμαστε πίσω ακόμα. Νομίζω. Δεν είναι όμως ένα θέμα. Και αυτό δεν στοιχίζει τελικά στον κρατικό κορβανά, αν το δούμε μακροοικονομικά. Δηλαδή, ο καθένας που διαθέτει χρήμα μπορεί να το παίξει κατασκευαστής, να σου το πω έτσι απλά λαϊκά. Με ό,τι συνεπάγεται, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Με ό,τι συνεπάγεται ακόμη και για τη σεισμική θωράκιση. Είστε σε μια περιοχή σεισμογενή. Λέτε μπα εσείς. Αλλά εγώ σας... αυτός που έχει χρήμα, ναι, και βρίσκει τους κατάλληλους συνεργάτες, μπορεί ωραιότατα να κάνει μια λαμπρή ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Αλλά διάβολε, πρέπει να την ξέρεις τη δουλίτσα. Πρέπει κάπου να ξέρεις ότι ο Μανώλης και ο Μίτσος, στον οποίο θα στηριχθείς, δεν θα σε γελάσουν. Και για να ξέρεις ότι δεν θα σε γελάσουν, πρέπει να την ξέρεις τη δουλειά. Πέρασε η εποχή του ερασιτεχνισμού. Εκτός πια αν χτίσουμε μεγάλες εταιρείες ανώνυμες και δεν συμμαζεύεται. Οπότε εκεί βεβαίως η ιδιωτική εταιρεία, συγγνώμη, η ιδιωτική επιχείρηση και ο καπιταλισμός θα βρούνε τις εσωτερικές τους, αν τις βρούνε, γιατί και εκεί έχουμε παραδείγματα.
Να δώσω και μια άλλη παράμετρο που με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας. Εργατοτεχνικό προσωπικό. Θέλω να σας ρωτήσω, σε μια χώρα που έπαψε να παράγει, ορθώς το είπατε. Στην ίδια αυτή χώρα έπαψαν να υπάρχουν και οι μάστορες. Και οι μάστορες, κύριε Τάσιο, αν μη τι άλλο, τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν μεράκι για τη δουλειά τους πρώτιστα. Και το μεράκι έβγαινε και πάνω στη δουλειά. Με ή χωρίς την επίβλεψη του επίσης μερακλή μηχανικού τους. Σήμερα το βρίσκεται, αυτό υπάρχει. Υπάρχει εργατοτεχνίτης που να έχει εκπαίδευση, εμπειρία και μεράκι ή βολευτήκαμε όλοι με έναν τίτλο σπουδών και καθαρίσαμε. Να κρατήσουμε τις τρεις λέξεις κλειδιά, εκπαίδευση, εμπειρία και ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τουρκογενή όρο μεράκι. Είδατε ότι σε κρίσιμες φάσεις σπουδαίων ενιών χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις. Αυτό ας το κρατήσουμε για την επόμενη εκπομπή, να δούμε γιατί συνέβη σε αυτό το λαό περιλαμβανομένης και της πόρτας και της μπέσας και του μεράκ. Που δεν σημαίνει ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Τούρκοι, καλά τέλος πάντων. Λέω λοιπόν, υπάρχουν ευτυχώς και τους καμαρώνει η καρδιά σου όταν βρίσκεσαι μπροστά τους. Είναι αυτούς που θαυμάζει ο Πλάτων. Αυτός ο ιδεαλιστής θαυμάζει τους τεχνίτες, τους δημιουργούς όπως λέγονταν. Είναι δυνατόν, τους θαυμάζει. Υποστηρίζω ότι εδώ έχουμε πάθει ένα άλλο χνέρι για να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη τουρκική έκφραση. Καθώς κυριάρχησε το αντιλαϊκό, λαϊκίστικο και δίθεν αριστερόστροφο σύνθημα «Όχι φραγμό στη μόρφωση», τρομάρα τους, καταργήσαμε την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Οι Χάζο-Γερμανοί έχουν 40% επαγγελματική εκπαίδευση. Εμάς είναι γύρω στο 5%. Γιατί, γιατί εμείς είμαστε ένας λαός περιούσιος, διότι εμείς έχουμε δημοκρατία, διότι εμείς κοροϊδεύουμε το λαό χωρίς ο λαός να παίρνει είδηση, παράγουμε μέσα σε αυτά τα δίθεν επαγγελματικά σχολιά ουσιαστικώς άσπρα κολάρα ανέργων τα οποία τους χρησιμοποιούν ως σερβιτόρους σε συνεχεία και ταξιτζίδες. Και οι ίδιοι πολιτικάνδιδες που φωνάζαν όχι φραγμό στη μόρφωση και το φωνάζουν και τώρα ακόμα, δεν είχαν τον στοιχειώδη πολιτικό τουπέ να πούν ότι κάναμε λάθος. Μας έλειψε λοιπόν η επαγγελματική εκπαίδευση και πού παράγονται τα επαγγελματικά στελέχη. Επαγγελματικά στελέχη με πλούσιες αμοιβές. Αυτός που έλεγε ο άθλιος όχι φραγμό στη μόρφωση, συνήθως ήταν και κάτι παιδάκια του λυκείου που μου παριστάνανε τον σωτήρα του πανεπιστημιακού συστήματος. Ξέρετε, είναι πάλι απίστευτη οδύσσια του ελληνικού λαού. Να σου έρχονται τα παιδάκια του ηλικίου και να σου λένε πώς θα σωθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο. Τρομάρα τους. Και να πετάνε τον δάσκαλο έξω και τον εργαζόμενο έξω. Άλλος φασισμός, τον οποίο τον τρώει ο ελληνικός λαός στη μάπα ακόμα και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Και θεωρείται άσυλον. Τρομάρα τους. Λέω λοιπόν, ο λαός το πληρώνει. Γιατί δεν έχει τα στελέχη. Mm-hmm. Δεν έχει τα στελέχη που έχουν την εκπαίδευση ή τα στελέχη που απέκτησαν το μεράκι, έχει τα ψεύδο στελέχη τα οποία ή παρήχθησαν σε σχολές με άσπρα κολάρα, τα οποία διδακτορικά θέλουν να κάνουν και δεν πάνε να κάνουν. Δεν βαριέσαι. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς έχει τριπλάσια πανεπιστήμια από ό,τι χρειάζεται. Από ό,τι έχει ο μέσος ευρωπαϊκός χώρος. Δεν πάνε να έχει, αφού είμαστε πλούσια χώρα και αφού τίποτα δεν μας κρατάει μπροστά προς το πνεύμα, φάτε τα. Ο λαός όμως. Ο λαός δεν έχει αυτά τα στελέχη, ακριβένουν τα έργα του για να βρει ένα σωστό υδραυλικό που να την ξέρει την καινούργια τεχνολογία του υδραυλικού, του δομικού, του οικοδομικού έργου. Κάνει κρά. Έχει τεχνολογία αυτή, έχει προωθηθεί πάρα πολύ. Άρα, να το πω με τους όρους δεκαετίας του 50 και του 60. Ο μάστορας, ο καλός, λείπει σήμερα, λέτε κύριε. Εκείνος βέβαια, δεν λείπει. Αλλά είναι πολύ λιγότερος σε πλήθος, εν σχέση με τις ανάγκες που έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό δεν θα ήθελε μια οικονομία για να είναι πιο παραγωγική τελικά. Το αντίστροφο. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 50, εξηγώ τι εννοώ. Δεκαετία 50 και το 60 ήρθε και εισόδημα στη χώρα επειδή καλοί μάστορες σε πλήθος πήγαν και σε μεγάλα τεχνικά έργα του εξωτερικού. Αλλά ήταν καλοί μάστορες. Σήμερα δεν τους έχεις αυτούς. Καν στη χώρα σου. Όχι. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι η καλύτερη εργολάβη σήμερα στα οικοδομικά και στα. Και ήταν και τα καλύτερα, συγγνώμη που σα διακόπτω, μεροκάματα σε σχέση και με τους δημοσίους υπαλλήλους τότε. Δεν υπάρχει καμιά σύγκριση. Το να είσαι μαστοράκι τότε ήσουν και καλός γαμπρός, για να το πω. Μα και σήμερα ένας καλός υδραυλικός είναι γνωστό ότι παίρνει μισθούς που είναι πολλαπλάσια του καθηγητή των επιστημίων. Αλλά είπαμε, όχι φραγμό στη μόρφωση. Και εξάλλου δε
επειδή η μόρφωση που θα έπαιρνε αυτός θα ήταν μια τεχνική πρακτική μόρφωση για να τον καταστήσει έναν από τα γρανάζια της όλης οικονομίας, συγχρόνως, χάρη στους νόμους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαλλία και στη Γερμανία, τους οποίους προσπαθήσαμε να φέρουμε εδώ και αποτύχαμε, διότι υπάρχει μια μυστηριώδης εχθρότης ενάντια στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ο τορναδόρος στη Γαλλία, ξέρετε, έχει δικαίωμα να κάνει μετεκπαίδευση στην κιθάρα. Και το υποστηρίζαμε. Έχω 4 επιφυγίδες στο Βήμα δεκαετία του 60 για το θέμα αυτό. Συγγνώμη, το 60 είπα. Το 70. Το 70, το 80, το 80, το θέμα αυτό. Λοιπόν, η μόρφωση καλλιτεχνική, πολιτική των μαστόρων μας θα έπρεπε να πηγαίνει παρέα. Αλλά αυτό ήταν μέσα στο κοινωνικό σοσιαλδημοκρατικό πρότυπο που προτείναμε. Άρα δεν υπήρξε επαγγελματική εκπαίδευση. Το κόστος για την επαγγελματική εκπαίδευση είναι τριπλάσιο από ό,τι είναι για την υπόλοιπη. Και δεν το βάζανε οι κρατούντες. Το υφιξημένο το κόστος, μου λέει ο Μακαρίτης ο Ράλης, όταν ήταν υπουργός παιδείας και όταν έγινε η 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, το Πολυτεχνείο με έστειλε να βοηθήσω και παρηγάγαμε ένα βιβλίο. Πώς θα υλοποιηθεί η 9χρονη υποχρεωτική. Μεγάλο βήμα, τεράστιο βήμα για την Ελλάδα. Και είχα 3 σενάρια. Το ένα, το χειρότερο, πραγματοποιήθηκε. Ότι θα ψοφήσει η επαγγελματική εκπαίδευση. Όπερ και ψόφισε. Και περιέγραφα τους λόγους για τους οποίους αυτό το κακό σενάριο θα μπορούσε να συμβεί και ένας από αυτούς ήταν το μεγάλο κόστος της σωστής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είχαμε τη Σιβητανίδιο, έχετε ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Σιβητανίδιο. Στην Καλλιθέα. Ένα απίστευτο σχολείο. Η ελληνική οικονομία χρωστάει σε αυτούς. Γενιές και γενιές έχουμε. Χρωστάει σε αυτά τα παιδιά και κορίτσια μεγάλο. Μεγάλο ευχαριστώ για το τι μπόρεσαν να προσφέρουν. Υπάρχει σήμερα, αλλά δεν παράγει εκείνο παράγει. Ώστε, ναι, δυστυχώς, για άλλη μια φορά είστε δίκιο. Θέλω να κάνουμε την τελευταία διακοπή και θα κλείσουμε αμέσως μετά το προαναγγείλω στους τηλεθεατές. Τι είναι αυτό που εννοείτε εσείς ότι οι μικρές Ελλάδες μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση και να κάνουν τη νέα Ελλάδα μεγάλη Ελλάδα. Θέλω να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος. Απόψε, στην συνομιλία τη συζήτηση με τον κύριο Θεοδόση Τάσιο, κύριε καθηγητά. Τι ωραία. Αυτό το καθηγητά, ναι. Στην Ιταλία, ξέρετε τι λέμε, καθηγητή να πει στη μάνα και την αδερφή σου. Δηλαδή, όχι, όχι, αντιλαμβάνεστε. Είναι και η αμηχανία όταν έχω μπροστά μου ένα πρόσωπο σαν και εσάς και θέλω να σας ρωτήσω, τι ορίζεται ως μικρές Ελλάδες. Διότι εγώ θυμάμαι παλιά κάποιους και πολιτικούς που λέγανε ότι υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα. Το διατύπωναν μεν η πολιτική. Ποτέ δεν το έφεραν στο προσκήνιο. Ως αντίστοιξη στην κακιά διεφθαρμένη. Εσείς λέτε οι μικρές Ελλάδες. Τι εννοείτε λέγοντας μικρή Ελλάδα. Θα γίνουμε μια κάτω Ιταλία, ας πούμε. Όχι, όχι. Ομολογώ που είναι ότι, μεγάλη Ελλάδα. Ομολογώ ότι αυτός ο όρος, έτσι όπως τον χρησιμοποίησα σε αυτή τη διάλεξη και νομίζω και σε μια άλλη διάλεξη στην Αθήνα, μπορεί να γεννήσει αυτή την παρεμηνία. Ίσα-ίσα πρόκειται για πολύ μικρές ομάδες. Αναφέρομαι στις πολύ μικρές αυτοδύναμες ομάδες, καμιά φορά και άτομα μόνον ή 5 φίλους ή ακόμα και 10.000 ατενίστας. Αυτές τις ομάδες υπενήσουμε και αυτές είναι μικρές καλές Ελλάδες κατά την αντίληψη δική μου ή κατά την αντίληψη του οποιοδήποτε θα τις κρίνει, γιατί όλοι κρινόμεθα. Και αναφέρομαι σε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία ευτυχώς, γιατί τώρα πια όλη η γκρίνια που με βάλατε και ξανά έκανα, εγώ έχω αποφασίσει να μην ξαναγκρινιάξω για τίποτα, αλλά επειδή είχα την καλοσύνη να προσπαθήσουμε να αναφερθούμε και να εκτεθούμε βέβαια στην ορθή ή εσφαλμένη παρελθοντολογία. Εδώ όμως και 2 χρόνια κηρύσω μια αγωνιστική αισιοδοξία. Δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ περιμένουμε ένα θαύμα μπροστά στις άλλες φρικτές σχεδόν απεσιόδοξες προβλέψεις. Λέω λοιπόν. Άλλη συλλογική παραμυθία, έτσι. Περιμένουμε ένα θαύμα. Θέλουμε ένα θαύμα. Η χώρα που γέννησε άλλα πράγματα ως μοντέλο σκέψης περιμένει ένα θαύμα. Περιμένει ένα θαύμα. Το οποίο θαύμα δεν είναι ανέφικτο, ξέρετε. Γιατί πώς έγινε το 1940, δηλαδή η κατάσταση ήταν δραματική. Παρ' όλα αυτά έγινε το 1940. Πώς έγινε η ανοικοδόμηση, παρ' όλα αυτά. Πώς έγινε. Προτού αρχίσει το ψεύδος του δημοσίου χρέους, το οποίο φυσικά και διευκολύνθηκε από την ψευδαίσθηση της προστασίας του κοινού νομίσματος του ευρώ, δεν υπάρχει αμφιβολία, άσχετο αν
αταλάντευτα είμαι υπέρ της απόψεως ότι βεβαίως δημιούργησε αυτή την ψευδαίσθηση, αλλά έχει φέρει άλλα ωφέλη σημαντικότατα, τα οποία ας τα πούν οι δημοσιολόγοι, ας τα απογράψουν πρώτα για να δούμε τα συν και τα πλην. Λέω παρά τα αυτά ότι τώρα πια η απεσιοδοξία είναι σαν αυτοκτονία. Πρέπει λιγάκι να αντιδράσουμε ή πολύ να αντιδράσουμε, δύο παραδείγματος δια της φωνής και δια της υποδείξεως αυτών των αυθόρμητων ομάδων ή ατόμων που εκ των κάτω, χωρίς κομματική, mm-hmm. πιο κομματική, από πού και ως πού ένα κόμμα που είναι αμαρτωλό θα μπορέσει να παραγάγει όλο το φάσμα. Γιατί να παραγάγει μία ανανέωση τη στιγμή που είναι χρεωμένο με όλη αυτή την κατάδειξη. Δεν γίνεται. Είναι προφανές πως δεν γίνεται. Άρα γι' αυτό κοιτάμε τώρα με το τηλεσκόπιο και καμιά φορά δυστυχώς με το μικροσκόπιο, να βρούμε αυτογενείς κινήσεις που είναι εξωκομματικές. Διάβολε, αυτό απαιτεί η απλή ανάλυση που κάναμε. Ότι πρέπει να είναι καταρχήν εξωκομματικές. Οι οποίες πώς θα φυντρώσουν από τους ενεργούς πολίτες. Μα υπάρχουν ενεργοί πολίτες, αλίμονο, ίσα ίσα. Είπαμε ότι μια δεξαμενή που έχει, ξέρω εγώ, 1000 σαρδέλες και έχει και 300 μαρίδες, έχει και μαρίδες. Είδατε τι δίνει οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις λένε 70, 65, 35, ως προσορισμένα ερωτήματα. Ασχέτως δεν είναι καλά στημένες τα ερωτήματα των δημοσκοπήσεων, εννοώ κατά την ταπεινή μου αντίληψη. Λέω λοιπόν, έχουμε τέτοια φαινόμενα, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω το ερώτημά σας σήμερα, να διευκρινίσω την φύση. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ευτυχώς, και να κάνω το σταυρό μου, διότι εγώ είμαι και χριστιανός, έχουμε τέτοια φαινόμενα κάθε μέρα. Και φαίνεται ότι πληθαίνουνε. Και τι χτυπάνε, λέει, τα συσίτια εννοείς. Μέσα κι αυτά. Τώρα έχω ράματα για τη γούνα εκείνων των κρυπτο ολοκληρωτικών που λένε κάτω στη φιλανθρωπία ζήτω στην λύση των κοινωνικών προβλημάτων που θα έρθουν κάποτε. Αυτοί δεν σηκώνουν και τα χέρια τους, ξέρετε. Αυτοί που κάνουν τέτοιου είδους και σηκώνουν ή το ένα χέρι ή και τα δύο. Να φυλάγεστε από αυτούς. Και στο παρελθόν και στο μέλλον. Λοιπόν, λένε λοιπόν ότι η φιλανθρωπία δεν είναι λύση, πρέπει να βρούμε ένα πολιτικό σύστημα, καινούριο σύστημα, αν είναι δυνατόν, ύστερα από τόσες δεκαετίες πείρας, να βρούμε ένα άλλο σύστημα, παραδείγματος χάρη τη δικτατορία του προλεταριάτου, λέω εγώ, ρε παιδιά. Όχι, λέει, όχι. Μήπως εννοείται την πλήρη ελευθερία των αγορών, οι οποίες ξέρουν αυτές διότι είναι σοφές, όπως μας λένε στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος όλα αυτά τα αντιεπιστημονικά αθλειότητες που απεδείχθησαν ότι είναι αθλειότητες. Όχι, λέει, τι όχι. Μήπως εννοείται τη δικιά μας τη σοσιαλδημοκρατία της Μεσευρώπης, η οποία μας τέλειωσε. Μας τέλειωσε. Έκανε το καλό που έκανε στην ανθρωπότητα, αλλά μας τέλειωσε. Μας χρειάζεται μια νέα πολιτική θεωρία, που έλεγε και ο ίμιστος Γεώργιος Κουμάντος, μεγάλο πολιτική. Το πιστεύετε. Μας χρειάζεται μια νέα πολιτική θεωρία. Μας χρειάζεται μήπως η επαναδιατύπωση του ορθολογισμού στο σήμερα. Όχι. Μας χρειάζεται μια πολιτική θεωρία που θα παραδέχεται όλες τις αβεβαιότητες που μπορεί να έχει μια σύγχρονη πολιτική θεωρία και που θα είναι εμπειριοκρατούμενη περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, που ήταν απλά τα προβλήματα και ήταν εύκολο στο Μάρξ να χαράσει μια πρώτη οδό, ήταν εύκολο στο Χάγεκ να χαράξει μια δεύτερη. Σήμερα δεν περνάνε αυτά. Έχει γίνει η πραγματικότητα πολύ περιπλοκότερη, ώστε μια επιστημονική θεωρία που σέβεται το όνομά της, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα των πληροφοριών και την μετεξέλιξη των ενιών, πρέπει να μπορεί να τις έχει μέσα στη θεωρία και να εμπιστεύεται αυτό που λέμε policy in process, για να μην μπείτε και deep βλάχο, δεν με ξέρω και αγγλέζικα. Τι είναι in process? Να το που φύτρωσε. Βλέπουμε τώρα την κρίση αυτή και βλέπουμε ομάδες οι οποίες αναγνωρίζοντας το ότι η πολιτική μόρφωση του ελληνικού λαού δεν είναι επαρκής, κάνουν διαλέξεις, κάνουν σεμινάρια περί οικονομίας. Άκου να δεις. Πόσοι πάνε? Λίγοι. Πόσες διαλέξεις λένε αυτό το λόγο? Πόσοι δημοσιολόγοι βγαίνουν πλέον στις εφημερίδες και λένε αυτά που έτσι και τα έλεγες μέχρι χτες? Μα δεν στα δημοσίευε ο αρχισυντάκτης, καλέ. Εμένα μου έχουν κόψει άρθρα στο παρελθόν. Άρα υπάρχει μια κίνηση τέτοια, υπάρχει, που έρχεται από άτομα και γίνονται ομάδες πολιτών, οι οποίες προσπαθούν να καλύψουν μια πλευρά. Ξέρετε ότι υπάρχουν ομάδες δημοσίων υπαλλήλων? Ελπίζω να το ζήσετε εδώ, στην Κρήτη.
Δεν τις ξέρουμε ακόμα. Εγώ ξέρω μερικές, μόνο. Μακάρι να φυτρώσουν. Αλλά αυτές δεν θέλουν να δημοσιοποιούνται. Τι κάνουνε. Εγώ ξέρω μία ομάδα τουλάχιστον σε συγκεκριμένο Υπουργείο, με ρωτήσετε ποιο, που έχουν αποφασίσει να έρχονται το πρωί στην ώρα τους. Έλα ρε, λέει, σπουδαία τα λάχανα. Κύριοι, πάρτε το απόφαση. Είναι σπουδαίο το λάχανο να έρχομαι στις 8 και όχι στις 9.30. Αυτό σημαίνει 15% οικονομία του έργου. Αυτό σημαίνει ότι έχω συνέστηση των υποχρέωσεων σε αυτό το λαό. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που θα έρχεται ο πολίτης θα τον εξυπηρετώ, διότι εντωμεταξύ τα έχω δει τα κολόχαρτα. Και πώς το κάνανε, κάνανε δημόσια διαδήλωση, όχι. Είπανε, ρε Μίτσο, ντροπή μας δεν είναι, ρε γαμώτο. Και μαζευτήκανε, είναι τώρα γύρω στους 20 ανθρώπους, εκείνο το κομμάτι που ξέρω. Και πάνε ώρα 8. Εντάξει, έπρεπε να είναι 8 παρατάρτο, 8 η ώρα στη δουλειά τους. Μα λέει σπουδαία τα λάχανα. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρω μια άλλη ομάδα που δεν είναι ακριβώς δημόσια, πάλι ένας δημόσιος οργανισμός. Από τους άλλους αμαρτωλούς. Η μεγάλη κλεψάνα του ελληνικού λαού έγινε μέσα στους δημόσιους οργανισμούς, δεν έγινε μέσα στους ιδιωτικούς. Και θαυμάζω ακόμα τους πολιτικούς εκείνους που θέλουν και άλλους δημόσιους οργανισμούς ή λένε κάτω τα χέρια σας από τους δημόσιους οργανισμούς. Κλείνει η παρένθεση. Κλεψάνα. Κι όμως, εκεί έχουμε παιδιά ωραία δικά μας. Και ξέρω έναν τέτοιο δημόσιο οργανισμό που τι είπανε. Θα πάρουμε δουλειά στο σπίτι. Στο σπίτι, ναι. Γιατί? Διότι ξέρουμε παιδιά μας. Αδέρφια μας που είναι σε ιδιωτικούς οργανισμούς και παίρνουν δουλειά στο σπίτι. Γιατί? Γιατί αλλιώτικα θα τους απολύσουν. Ενώ εμάς δεν κινδυνεύουμε να μας απολύσουν, θα πάρουμε και εμείς δουλειά στο σπίτι, έτσι που ήρθαν τα πράγματα. Αυτές είναι αυτοφυείς εκ των κάτω πράξεις, τις οποίες κάποια πολιτική ερμηνεία ενός Α ή Β κόμματος θα τις μεταφράσει ως υπαγωγή στο κέφι του κεφαλαίου. Ο καθένας με τις μεταφυσικές του ερμηνείες. Εγώ τα μεταφράζω ως ηθική συνέστηση του καθήκοντος μπροστά στην κρίση που έρχεται και ισότητα ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό λειτουργό. Αυτά είναι φαινόμενα που φυτρώνουν. Δεν τα ξέρουμε πώς έχει. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ζητάτε και ένα άλλο ήθος και ύφος λειτουργίας στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα πλέον. Και το βλέπετε ότι αρχίζει και έχει προπλάσματα. Αυτό μου λέτε. Γιατί να περιμένει, κύριε Σαχίνη μου, πότε θα κάνει ο υπουργός τη μεγάλη θεσμική μεταβολή και σαν πως θα την κάνει θα εφαρμοστεί. Έρχεται ο άλλος και λέει, ρε, θα την κάνουμε μοναχή μας. Και την κάνει, στο βαθμό που μπορεί. Και υπάρχει μια τέτοια κίνηση εκ των κάτω, νομίζω σημαντική, νομίζω, αλλά ακόμα δεν την έχουμε αισθανθεί. Αυτή είναι προς τη μια πλευρά, την θεσμοϊθολογική. Έχουμε την άλλη πλευρά. Είπε αναφέρεται στην ανάπτυξη. Λέει, α, λέει, τώρα, λέει, με τα νέα μέτρα θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη. Πότε, ρε παιδιά. Γιατί όλο και κάτι γίνεται. Φαίνεται λοιπόν το περίεργο, αυτά τα ξέρει καλύτερα η γυναίκα μου, ότι γίνεται πράγματι τέτοια φυτρώματα από, κυρίως από νέους ανθρώπους. Έχεις νέους ανθρώπους που είπανε, τώρα, κοίταξε να δεις, μας απολύσανε κιόλας και είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Και κάνω ένα συνεταιρισμό. Α, είπα συνεταιρισμό. Δεν σας είπα το άλλο. Υπάρχει συνεταιρισμός γυναικών στην Ξάνθη που πουλάνε γλυκά μαρμελάδες στην Κίνα. Και, έλα, εδώ, και εδώ υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν με το λάδι. Κάτι έχει γίνει. Ναι, ναι, ναι. Πού φυτρώσαν αυτά. Το Υπουργείο Γεωργίας. Ρε, άσε μάδρε. Φυτρώσανε διότι υπήρξαν άνθρωποι με φιλότιμο. Φτιάσανε ένα συνεταιρισμό, κύριε Σαχίνη, που δεν κλέβει τα μέλη του. Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών γεωργικών συνεταιρισμών, του οποίου του έζησα εγώ, όχι μόνο λόγω του πολιτικού μου, πιστεύω, τη σοσιαλδημοκρατία, αλλά του πατέρα μου που ήταν γεωπόνος, που δεν υπήρξε πρόεδρος και γραμματέας, να μην έκλεβε όλους τους υπόλοιπους. Έλεος πια. Το στήριγμα του σοσιαλισμού ήταν, και μάλιστα του αυστριακού σοσιαλισμού, ήταν ο συνεταιρισμός. Κλέβαμε και εκεί. Τώρα όχι. Τώρα φτιάχνουν συνεταιρισμούς ανθρώπους που ένας έχει εμπιστοσύνη στον άλλον και δημιουργούν νέες μικρούς αναπτυξιακούς πυρήνες. Δεν έχουν κρίσιμη μάζα, όχι. Αλλά πώς μπορούν να λειτουργήσουν, ως παράδειγμα. Τα βλέπουμε αυτά να κινούνται. Κάτι γίνεται. Τι σας έλεγε για τους απολυμμένους που ήταν παιδιά φαλακρά που έχουν φάει τα νιάτα τους με τους υπολογιστές. Λέει, μας διώξανε, εντάξει. Τώρα τι κάνουμε. Και φτιάχνουν μια μηχανή αναζήτησης και πάνε και πουλάνε τώρα διάφορες επιχειρήσεις. Μικρομηχανές αναζήτησης, αυτό σημαίνει ότι τι θέλετε εσείς, τι πουλάτε εσείς, εμείς έχουμε λέει ένα μπακάλικο. Άλλοι δεν το έχετε. Αυτό το πρόγραμμα που αγοράσατε
να σας δώσουμε εμείς που θα πατάτε ένα κουμπί μόνο, ένα κουμπί, όχι μπουρμπουρμπουρ τη λέει το πρόγραμμα, για να δείτε πόσα φασόλια σας έμειναν. Με ένα κουμπί, στο φι. Στο πουλάνε, βγάζουν 2.000 ευρώ, όχι σπουδαία πράγματα. Αλλά έχουν ήδη βάλει τη γνώση τους προς μια κατεύθυνση εξυπηρέτησης της οικονομίας εκ των κάτω. Επαναλαμβάνω και αν θέλετε απολογούμε. Με κάτι τέτοια ψέματα πάνε να μας γελάσει η στάση. Εσείς έχετε άλλα να προτείνετε. Εκτός από τη μεταφυσική ότι... Αυτά λοιπόν τα επισημαίνουμε και αν μπορούμε να τα ενθαρρύνουμε. Αυτές είναι οι μικρές Ελλάδες. Αυτές είναι οι μικρές Ελλάδες. Όπως οι μικρές μεγάλες Ελλάδες είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου για την υποστήριξη των φτωχότερων τάξεων που ήδη έχουν αρχίσει να υποφέρουν. Εγώ έχω την αδερφή μου που είναι μια κακή συνταξιούχος. Έχω το γιο της, ο οποίος είναι άνεργος 1,5 χρόνο. Με σπουδές, με. Ένα περιστατικό που το λέω γιατί είμαι στην οικογένειά μου. Υποφέρουν και το ερώτημα είναι όταν αύριο δεν θα έχουν να φάνε και συνέβη και αυτό στον ανιψιό μου για 2 μήνες. Δυστυχώς συνέβη και αυτό, δεν ήταν στην Αθήνα, δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε. Άρα να σας συντριγκάρω στον επίλογο. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Τελικώς. Κύριε Τάσιο. Ω, βέβαια και τα φάγαμε όλοι μαζί. Και νομίζω ότι συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι η φαγωμάρα προς τα πάνω ήταν η μεγαλύτερη, ή μάλλον, όχι μεγαλύτερη, όχι. Τα μικρά φαγώματα σε 10 εκατομμύρια κάνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο τα δανεικά. Οι ευθύνες είναι θηριωδώς μεγαλύτερες προς τα πάνω και τις αναλύσαμε. Αλλά πώς να πάμε πίσω και να πούμε ότι δεν αυξήθηκαν οι μισθοί μας δυσαναλόγως σε σχέση με τη μείωση της παραγωγικότητάς μας. Αυτό θα πει τα φάγαμε. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, επιμένω εγώ τώρα, θα σας κεντρήσω στο τέλος. Ναι, με εκμάβλησαν με τα ψυχεία. Αλλά ο εκμαυλιστής έχει μεγαλύτερες ευθύνες. Oh, ναι, από αυτόν που γυρεύει έστω μια δουλειά. Αναμφισβητήτως. Τώρα όμως για να ξανάρθουμε στο άλλο, το κοινωνικό δίκτυο το έχουμε ανάγκη, κύριε Σαχίδη. Το έχουμε ανάγκη όσο. Έχουμε τεράστια ανάγκη. Και αν λέμε θα τα κάνει. Μπορεί μια κοινωνία οχαδερφισμού να φτιάξει κοινωνικά δίκτυα. Μα, κοιτάξτε, προς μεγή στην έκπληξη μερικών πιο απεσιόδοξων από μένα, φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, ξέρετε, το είπα ατενίστας πριν. Ξέρετε τα παιδιά τι κάνουν. Άκουσα από τον Δημήτρη τον Ριγόπουλο κατά σύμπτωση ότι μέσα σε 9 μήνες γίνανε 9.000. 9.000 παιδιά που πάνε και μαζεύουν ρούχα και εν συνεχεία τα μοιράζουν στους μετανάστες και εν συνεχεία δεν προλαβαίνουν να πάνε να τα μοιράσουν στους αστέγους και εν συνεχεία όλοι αυτοί δε είναι με μικρές γιάφκες δουλεύουν. Δεν έχουν ενιαίο μηχανισμό. Σπουδαία υπόθεση του πώς λειτουργούν. Έτσι λειτουργούν σαν κύτταρα. Που άλλοι είναι, τα πήρανε, μόλις τα φέρνουν στο Σύνταγμα, διότι το Σύνταγμα τώρα έχει καταληφθεί, αλλά πριν το χρησιμοποιούσαν για αυτόν τον σκοπό. Μόλις τα φέραν τα ρούχα και τα μοιράζουν σε κατηγορίες, έχουν μια άλλη ομάδα, η οποία τα παίρνει με τα ποδήλατα και με τα αυτοκίνητα και τα πάει σε έτοιμους οργανισμούς, είτε τις εκκλησίες, είτε σε κάτι δήμους που είναι ανοιχτό πρόσωποι και δεν είναι σαν κάτι άλλο δήμους που λένε «Α, εγώ δεν έχω χώρους». Δεν έχω χώρους. Φτιάσε, ρε. Βγες στο ύπεθρο, λέω τώρα. Ότι καθώς δουλεύουν έτσι, ξαφνικά γίνανε 9.000. Πώς τι άλλο γίνανε 9.000. Και πώς υπάρχουν και οι ερακλίστας, πώς τους λέτε, οι δικοί σας που πάνε. Οι μινοίστας. Τι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δικά μας παιδιά. Λέει, ναι, λέει, αλλά αντί να βγουν να διαμαρτυρηθούν. Και ποιος σας λέει ότι δεν διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται και συγχρόνως, κάνουν μια συγκεκριμένη πολιτική πράξη προς μια κατεύθυνση ενός κοινωνικού δικτύου για τις φτωχότερες τάξεις που θα πληρώσουν δυσανάλογα. Τι πληρώνουν δυσανάλογα? Τις συνέπειες των λαϊκισμών εκείνων που δεν φρόντισαν στα αλήθεια να κάνουν παραγωγικότερη την Ελλάδα, αλλά την κορόιδευαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και θέλω να σας ρωτήσω τελικά με την εμπειρία, τη σοφία ενός ανθρώπου που είναι μέσα στην κοινωνία. Και επειδή ξέρω ότι πιστεύετε πολύ στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του, για την Ελλάδα είστε αισιόδοξος? Κύριε Τάσιο. Εάν είχατε κλείσει τα μικρόφωνα, θα σας έλεγα ότι έχω ισχυρότατη απεσιοδοξία και τρέμει το φιλοκάρδι μου. Θεωρείτε ότι είναι οριακό δηλαδή πλέον? Επειδή είναι χειρότερα από οριακό. Χειρότερα από οριακό. Ιδίως αυτές τις μέρες. Επειδή όμως τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και για να είμαι συνεπής με αυτό που κάνω τα τελευταία 2 χρόνια που έχω πάυσει να γκρινιάζω, αλλά προσπαθούμε να ενώσουμε φωνές και υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος από φωνές που καλούν για παράδειγμα αισιοδοξία και κυρίως
συγκεκριμενοποίηση. Ακόμα και η διαμαρτυρία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να λέει ο Τάσιος έκλεψε το τάδε ή συμπεριφέρθηκε έτσι στους φοιτητές του ή δεν ερχόταν στο μάθημα, βάρα του. Όχι συνολικά να καεί το η Βουλή, όχι έτσι γενικώς. Να καούν και τα πανεπιστήμια, σας παρακαλώ, όξο, ναι, λέω. Λοιπόν, πέραν τούτου, όταν είμαστε συγκεκριμένοι στη διαμαρτυρία και συνεχεία αυτοφιώς και με μια οργάνωση εκ των κάτω και όχι μέσω των κομμάτων, καταφέρουμε να συμβάλλουμε στα τρία μεγάλα κενά που είναι η ενημέρωση του λόγου αφενός, οι νέες αναπτυξιακές συνθήκες αφετέρου και κυρίως η δημιουργία του δικτύου για να σώσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε εκ των κάτω, τότε το θαύμα μπορεί να γίνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ απόψε, στην Κρήτη TV, ειλικρινά. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Καλό βράδυ.